Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τώρα σας πω καλημέρα, σας πω καλή εβδομάδα. Είτε σας τα πω είτε δεν σας τα πω. Όσοι είναι να έχετε καλή μέρα θα έχετε καλή μέρα. Όσοι είναι να έχετε καλή εβδομάδα θα έχετε καλή εβδομάδα. Όσοι έχετε να περάσετε καλές γιορτές θα περάσετε καλές γιορτές. Γιατί αυτούς που φύγανε με τα αεροπλάνα στη Βραζιλία δεν τους είπαν καλό ταξίδι. Και που τους είπαν δηλαδή καλό ταξίδι, τι είχαν. Δηλαδή καλό ταξίδι είχαν. Τι έγινε ρε μεγάλε. Καλημέρα. Τι έγινε ρε μεγάλε. Τι κάνεις. Τι να κάνω. Προπόνηση. Άσε ρε, είσαι ο MVP's βλάχου πασουξίσνα. Πώ έρλο χόμπι του πιτζιν πάω κλείσει. Δεν τραβάει ταινία. Δεν τραβάει. Βρε από εδώ το λέω εγώ. Βρε από εκεί το τραβάω εγώ. Το λέω κόκκινο. Σε κάθε εκπομπή 10 διπλές προσκλήσεις. 10 διπλές προσκλήσεις. 10 διπλές προσκλήσεις. Τι έγινε. Ένα θέατρο γεμίσαμε δύο σινεμάδες του Μπιτζίν Πάουκ. Τι έγινε. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Έμεγα εγώ τα λέω τώρα. Δεν πάνε. Άμα δεν έχει. Άκου να δεις. Εγώ θα σε πω μετά. Ναι. Θα σου πω εγώ πώς θα έχει. Α, το ίδιο θα πούμε. Θα δεις. Να είχε, ξέρω εγώ. Το ντούτο Παοξίδων στη θύρα 3. Ναι. Με τον Νικόλα και τον Μανάβη. Μέσα είσαι. Πρώτον. Δεύτερον. Να είχανε. Τα κοτρονίδια που ρίξανε τους γάβρους τότε στη Μαλακάσα. Πού ήταν εκεί στο. Μέσα είσαι. Δύο. Το μπουνίδι του Παύλου Γκαρσία. Τις μπουνιές του Παύλου Γκαρσία, τις μαγκιές κτλ. Τις πορείες. Τα δακρυγόνα. Το ξύλο με τα ματ. Μπράβο. Λοιπόν, και 25 χρόνια αφού τους αδικήσανε τα γκολ, τα offside, τα πέναλτι που έπεσε ο Καραπιάλης. Δώσ' τους τέτοια. Θα τα γεμίσουν τα θέατρα. Δεν σου κάνω εγώ μια τέτοια ταινία. Να δεις. Θα σου πω πόσο θες το εισιτήριο, 30 ευρώ το εισιτήριο. Ναι, αλλά παρουσιαστή. Μαύρη πέρα. Αγορά. Δεν σε θέλουν για παρουσιαστή. Πώς. Δεν σε θέλουν για παρουσιαστή. Βρες παρουσιαστή. Και αυτός που είναι παρουσιαστής, δηλαδή τι. Γιώργος Μήνος εκεί, βιά. Τι Μήνος, τι να μας ζήσει ο Μήνος. Παοκάρας είναι. Άιντε τώρα από το που λέει. Κρατικοδίαιτος τώρα ο Μήνος. Μπιτζιν Πάοκ είναι. Άσε με τώρα με το Μήνο. Καλό παιδί δεν λέω, αλλά δεν για ταινία. Πώς θα γίνει, για ταινία είναι. Ποιο ακουστικό χτυπά. Καλά σε λέει, μην χτυπάς το ακουστικό. Τρεις. Ποτέ. Τρεις το ακουστικό. Μήπως έκανα σεισμό, ρε παιδιά. Πάλι. Μπα. Ναι. Ναι, ρε, χτυπάς, ρε. Α, όχι, ρε. Έβαλα τα φύλλα, τις σημειώσεις μου, ρε. Δεν πειράζει, ρε. Γιάννη είναι για αυτή τη δουλειά, αφού σε βλέπει. Ό,τι κάνεις. Από τα καρτούκα χτυπάς. Ναι. Τι κάνεις, Στέφανε. Καλά κάνω, Κώστα. Καλά πάει η ομάδα σου. Καλά πάει η ομάδα μου. Ναι, συγκατοικεί με την. Τι έχουμε εδώ. Τεχνικά κολλήματα. Κάνει κράτσι-κράτσι. Δεν κουνιέμαι, δεν λυγέμαι. Τα πνεύματα. Τα πνεύματα. Τα πνεύματα. Μίλησες για άρη. Μιλάω απλά. Μιλάω για άρη. Μίλησες για άρη και θα καούν τα μικρόφωνα εδώ πέρα. Ναι. Είχαμε μια ωραία αγωνιστική, είχαμε και Ευρώπη καλή. Εστράβωσε το στόμα εκεί η Αφή Δημόπουλη να πούμε και θύμωσε ο Νίκος. Θύμωσε. Η Αφή Δημόπουλη στραβώσανε στόμα πολύ και θα έρθουμε και θα κάνουμε και θα έρθετε και θα σας κεράσουμε. Εντάξει, ρε φίλε, κάπου έπρεπε να πάρει και ένα μπούτρο. Ναι, πώς θα πάρει. Καλά. Όσο υπάρχει ο Γκόνιας, η Δημόπουλη σου λέω εγώ θα σωθούν. Λες, ε! Ο Γκόνιας είναι κουτουλούφος. Τι είπες τώρα, κάτι είπες τώρα. Ναι, εσύ, δεν υπάρχει Γκόνιας προπονητής. Τι δηλώσεις έκανε αυτός ο Γκόνιας. Παίζει Μπάρσα. Θελκτικό ποδόσφαιρο. Ναι. Με κάτι στραβοπόδες, με κάτι. Πας λέει με 5 ευρώ και βλέπεις τη Manchester City, λέει κάτι Champions League, βλέπεις κάτι τέτοια ας πούμε. Έχει τρελαθεί ο Γκόνιας. Ξελές. Ναι. Πάμα. Η επόμενη ομάδα που θα τον πάρει θα είναι το Χαϊδάρι, δίπλα είναι το Δρομοκαίτιο. Δίπλα στο Χαϊδάρι. Τι παλιόπεδο είναι. Είναι για το τρελοκομείο. Ναι. Δώσε χαιρετίσμα σαν του Κωνσταντινίδη, ξεκίνα από του ταξιτζίδε, από του σικιουριτάδε. Ξεκίνα. Ναι, γιατί. Ξεκίνα τώρα, ναι, δεν θα του δώσουμε. Εμά ακούνε. Έγλυφε το λαό. Α, μη βλέπει όλα τα νούμερα, εσένα δείχνουν, Κώστα. Σε εκτιμούνε, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Γιατί, να το γλύψουμε το λαό, γιατί. Τι αγλύψει το λαό, να μην πει καμιά καλή κουβέντα για το λαό. Αυτοί που σε ακούνε. Μα από καλή κουβέντα, γιατί να με ακούσουν. Γιατί να σε ακούσουν. Εδώ περιμένουν να ακούσουν την κακή την κουβέντα. Να βρει του ταρήφε, να βρει του σικιουριτάδε, να βρει τον εργαζόμενο, τον ηχτοκάμα του τρόμου, του πόνου, τη δίψα, τη πείνα, τη φρέντε τη ωραία τη παρέα τη ομάδα, τη θυμάσαι. Φίλε, τι να σε πω τώρα, τι εγώ Καζαντζίδη είμαι τώρα. Τι έκανε ο Ηρακλής, ρε, δεν με είπες. Ο Ηρακλής έχασε 2-0. Έπαιξε το 5-3-2, αλλά είχε δύο βαλούτες μπροστά. Τον Μπερόνινα και τον Μπασά. Όταν θέλει να παίξει 5-3-2, πρέπει να χτυπήσει την αντεπίδεση. Πρέπει να έχει γρήγορου. Πρέπει να έχει γρήγορου ποδοσφαιριστές μπροστά. Μετά. Την άλλη μεριά είχαν τον. Τι είχαν. Σου πω ποιον είχαν. Τον Μπαρτολίνη σέντερ μπακ. Τρίτο σέντερ μπακ. Ο Μπαρτολίνη είναι. Πάρε τον κόκκινο ινοποσία, τάισε τον να φάτε μαζί κτλ. Και, ναι. Και περπάτα 100 μέτρα. Θα περπατήσει. Πώς θα περπατήσει, όπως μαρκάρει ο Μπαρτολίνη. Έτσι. Έτσι θα περπατήσει. Ναι, αλλά τόσες αγωνιστικές καλώς ήταν και εκθιάζονται τον Μπαρτολίνη. Και ο Μπαρτολίνη, έτσι και ο Μπαρτολίνη αλλιώς. Ο Μπαρτολίνη είναι άμα γίνει σέντρα τα πλάγια, επειδή ναι. Είναι ψηλό. Θα την πάρει. Θα έρθει και θα πάρει την κεφαλιά. Είναι το καλύτερο παιχνίδι του αργού ψηλού στόπερ. Να φορτώνουν οι άλλοι από τα πλάγια,
να πηδάει ο Μπαρτολίνη και να αποκρούει. Ένα Βαρέλα δηλαδή. Ναι, άμα τον βάλει τώρα τον Γκλέσιο να τον κάνει τρίπλα, ναι, θα μπει μέσα στα δίχτυα. Αυτόν και τον Βαρέλα. Δεν έκανα ούμπιντε ούτε με τα μάτια του Μαρκάκη. Δηλαδή τώρα, τι να σου πω, τα δεινή κατάσταση, α πούμε. Πετάει κάτι χάφτον η Τζόγλου, εντάξει, μέτρια πράγματα. Ο Μοντέιρο από τα εξτρέμ το βάλανε δεκάρι στο 3-5-2. Και ο Σαραμαντάς από τότε που του την πίνει πηγόμενο να πούμε, τον έκανε να πούμε την κόκκινη κάρτα. Αυτό με την κάρτα, γιατί έπεσε τόσο το παιδί. Έπεσε να πούμε. Ναι, έπεσε. Αμυντικά έπεσε. Όλα τα γκολ που μπαίνουν, να πούμε, μπαίνουν από εκεί. Σε όλες τις συνεδεύξεις μαλλί και κουμωτήριο και εξώφυλλο, κάτι τέτοιες φωτογραφίσεις. Γιατί, γιατί. Έχει δει, ξέρω εγώ, Playboy. Γιατί δεν να σου πω να πω. Ένα 2-0 ο Ηρακλής, αλλά η είδηση. Η είδηση, ποια είναι η είδηση. Είναι ότι τον Ηρακλή τον φλερτάρει ο Πλεξίδας. Οπα. Οπότε μπορεί ο κύριε Καγιούλη. Κουβάντας με Πλεξίδας. Ο Πλεξίδας είναι ένας παράγων, ναι, ο οποίος μπλέκτηκε εκεί με τις θεσσαλικές ομάδες. Έχει λεφτά. Έχει. Ναι. Σίγουρο αυτό. Σαν τον Παπαθανασάκη τη δουλειά κάνεις. Όχι. Σίγουρα. Όχι, κανονικά. Ο Παπαθανασάκης δεν έχει. Για να το λες, κάτι ξέρεις. Ναι. Τουλάχιστον η μαμά του. Πώς το λένε, του. Του Πλεξίδα. Του Πλεξίδα ξέρει τι δουλειά κάνει ο γιος της. Ξέρει. Ναι. Ναι. Τώρα, η άλλη μάνα, η Φουκαριάρα, η Χαροκαμένη, να πούμε, δεν ήξερε τι δουλειά έκανε ο γιος της. Ούτε τώρα ξέρει. Και ήταν και προσόν. Ήτο. Ήτο και προσόν, ναι, αυτό, να μην ξέρει η μάμα τι δουλειά κάνει ο γιος. Ούτε μάνα το δεν ξέρει. Τι δουλειά κάνει ο πρόεδρος της Σένια. Τώρα. Τώρα φάτει να λέει. Τώρα. Βάλε λιπαντικό πίσω. Τώρα μπιτζή Μυρακλής. Παντελόνι, μπιτζή Μυρακλής. Μπιτζή Μυρακλής. Ο δικός μας Ηρακλής. Δικός μας Ηρακλής. Ναι, βέβαια. Μπιτζή Μυρακλής. Λοιπόν, εντάξει, έκανε τις αλλαγούλες του. Θέλω να ξέρω αυτός εδώ ο Φλόρος ο Λάμπρου, που τον έχουν εκεί για μεγάλο ταλέντο κτλ. Δεν υπάρχει καλύτερο 3-5-2 με δεύτερο φόρτο Λάμπρου. Ναι, ρε φίλε. Αυτός, που εγώ που το λέω Μόντριτς, ο Μόντριτς αυτός. Τι Μόντριτς. Μόντριτς η φάτσα, ρε. Εντάξει, ρε. Αυτό το Φλόρο τον έχει ο Χούτος τώρα μάνατζερ. Ναι. Και δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά στο. Για το Λάμπρο μιλάω στο. Ναι, ναι, σε αυτό τον Ηρακλή. Αυτός ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ναι. Τον πήραν για ταλέντο. Πεθαμένος. Έχεις δει πεθαμένο. Πεθαμένος στην νεκρόκασα. Τέτοιο άσπρο. Τον βάλαν στο 60 να τρέξει μισή ώρα. Τι να κάνει, πού να πάει. Παίζει 3-5-2. Πολύ ωραία. 5-3. Και χρειάζεσαι. Σπιρτάδα. Σπιρτάδα. Γρηγοράδα. Ταχύτητα, αντίληψη, εξυπηρέτηση. Και βάζει δύο βαλούτες. Δεν βάζει. Τεφαρίκι τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, πού είχαμε. Πυρηνικό επιστήμο, το έφτιαξε το μικρόφωνο, σε έκανε αλλαγέ. Τάκ, τάκ, όλα. Το Φλόρο το Λάμπρου. Ναι. Έχει εκτός από μέτριο υλικό ο Ηρακλής, έχει και Φλόρους να πούμε. Είχε το Τσιλιανίδη το Φλόρο να πούμε στο πέρσι. Πήγε ο Τσιλιανίδης τώρα στην ομάδα του Παπακαλιάτη κάτω στην Τρίπολη. Στου Παπακαλιάτη, ναι, φίλε. Φλωρομάδα κι αυτή. Πήγε το Τσουκαλά και έφυγε από τα Γιάννα, πάει στην Τρίπολη ο Τσουκαλάς. Έφυγε από την Ξάνθιο. Αυτός με τα δόντια, πώς το λένε, ο Μπέρτος. Ο Μπέρτος, πού πήγε ο Μπέρτος. Αυτός ο αλογομούρης, ο Μπέρτος, να πούμε, αυτό το θεριό πήγε και έγινε από δεξί μπακ της Ξάνθης, να πούμε, έγινε δεξί στόπερ στην Τρίπολη. Τι, ναι, δεξί στόπερ, καλά λες. Τραγωδίες είναι αυτές, ρε τώρα, φίλοι. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή, να φύγω από την κάτω τούμπα από το διαμέρισμα και να πάω να πούμε στη Χαριλάου να μείνω. Ναι, ρε, και τι να έχει, ποια η αλλαγή, δηλαδή, τι να φύγω. Να φύγω από την Επανομή, δηλαδή να πάω στη Μηχανιώνα να μείνω. Τι να πας τώρα, δηλαδή, τι. Να δώσω το Κόρτεμπα, ναι, και να πάρω, ξέρω εγώ, Λεόν. Να φύγω από τη Ριδεστό να πάω Βασιλικά. Ναι! Μα πώς. Πώς τα κάνουνε, ρε. Τα κάνουνε όμως. Καμιά αλλαγή χρειάζεται. Ο Χούτος λέει, έφερε ο Χούτος λέει στον Ηρακλή. Ο μάνατζερ έγινε ο Χούτος. Χούτος ήταν πιο τρελός και από τους τρελούς στο δρομοκαίτη. Έγινε μάνατζερ. Γιατί να μην γίνει. Μανατζάρει τους παίκτες. Καλά κάνει. Εγώ αφήνω να ομολογήσω. Αφού μπορεί. Ναι. Έφερε το Λάμπρου στον Ηρακλή. Ο Λάμπρου είναι να πάει σε κανένα μπαρ, να βρει καμιά σερβιτόρα να πούμε. Να πει, βγει κανένα ραντεβού και τα. Τι είναι αυτό ο Λάμπρου. Τώρα θα τον βρει όμως τον Λάμπρου. Τι Λάμπρου είναι τώρα, τι Λάμπρου. Λάμπρου, αυτό είναι Λάμπρου. Θα πάρει, ρε Κώστα. Ο πιο ποιοτικός παίκτης του Ηρακλή είναι ο Περόνε. Γιατί να μην είναι. Ο οποίος είναι 47 χρονών, βαρύς, αλλά είναι ο ακρογωνιός λίθος του Ηρακλή, στα center four. Και τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν έχουν άλλους παίκτες. Έχουν. Ταλαιπωρείται κι αυτός ο κούρος εκεί στα χαφ. Βάλ τον στόπερ, ρε φίλε. Ποιο Μπαρτολίνη, τι μέση έχει, τι μέση λέει ο Μπαρτολίνη. Τι θες να έχει, 37 χρονών άνθρωπος. Πάει εκεί ο Ηρακλής 5-3-2, πάει ο Κλέσιο, παίρνει μόνο στο παιχνίδι.
Ο Σάββας θέλει να μαγειρέψει. 5-3-2 είναι καλό για την Ρεγκλέ. Θέλει και βολίδες μπροστά. Δεν γίνεται το 5-3-2 έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Μήπως δεν θέλει ο Σάββας. Θέλει. Μετά έχει το Χουάντερσον. Μεγάλο μάτσο Χουάντερσον στην Τούμπα. Αρχίζει ο κόκκινο. Πόρσε ερωτομή. Ακού τώρα του λέω. Αυτά εδώ είναι λέω για τους κουτούς. Ναι. Εσύ μπορεί να είσαι κουτός, λέω, αλλά είσαι δίπλα σε μένα. Θα είσαι λιγότερο κουτός. Στην μπάλα επάνω. Φωτίζεται. Παίρνει στροφή ότι τον κατηγορώ. Ναι. Εννοείς κάτι. Ναι, εννοώ κάτι του λέω. Τρόμπα Μαρίνα του λέω. Τρόμπα Μαρίνα του λέω. Ο Χουάντερσον, ένα τερματοφύλακα, ο οποίο παίζει σε ένα μάτσο χαμένο. Και χάσει η ομάδα του 1-0 ή 2-0 και κάνει 10 αποκρουσάρες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι. Λες τι ωραία που αποκρούει και τα λοιπά. Βρε, εγώ το έχω Άντερσον, ας φάω 4-0 στην Τούμπα. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα. Φάω 3-0, 3-1, 4-1 ναι, στην Τούμπα, ναι, ναι. 2-0, 1-0. Εγώ το έχω Άντερσον, το θέλω στην έδρα μου με τον Ατρόμητο. Μπορείς. Το θέλω στη Λεβαδιά. Μπορείς. Στη Λεβαδιά κάνει μια βουτιά ο Άντερσον, βλέπω ένα γκόλο εκεί σαν τις αεροτομές της Πόρσε της Καρένα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ξέρεις Χουάντερσον να του λέω, πάει στον Παναθηναϊκό. Με λέει και ο Καραζαφέρης τον Χουάντερσον. Πες εκεί τον Αλαφούζο, λέω, να κάνει κανένα σταθμό, λέω. Εκεί πέρα πάρει κανέναν εργάτη και να τον πληρώσει εκεί πέρα. Να κάνει σαν του έτσι την καντίνα. Ναι, να αφήσει την μπάλα κατά μέρους. Γιατί εκεί είναι. Ας πάρει τον άλλο τον Μπογδάνο να πάνε σε κανένα ταξίδι. Όχι, δεν μένει, πώς να πούμε. Άσε του λέω την μπάλα, ρε Καραζαφέρη, του λέω. Θα πάει τώρα να παίξει ο Χουάντερσον στον Παναθηναϊκό. Και όπερε γέρετο, μάπα το καρπούζι. Να του ο πιτσιρικάς ο Βλαχοδήμος στον Παναγιώτη. Βγήκε και θα βγει. Και βγήκε. Όπως θα βγει και ο του Πανιωνίου τερματοφύλακας καλός. Το πελάκι από το χωριό μας εκεί. Από το χωριό σου και το Γιαννιώτης εκείνος πώς το λέγανε. Ο Γιαννιώτης. Άμπρα, ναι. Θα βγει αυτός. Βέβαια. Όπως βγαίνει και ο Μπάρκας του Ατρού της ΑΕΚ. Πολύ καλός. Βγαίνει αυτός τρεις. Ήταν και ο Διούδης να βγει, πήγε και έκανε μεταγραφή στον Άρη. Δεν ξέρω πόσο τα γάρι. Τι να κάνει, βρε Σοκράτη. Πα στον Άρη, Β' Εθνική, να πληρωθεί τη μια το Σεπτέμβριο και την άλλη τον άλλο Οκτώβριο. Ναι, αλλά θα βγει του χρόνου, Α' Εθνική. Θα βγει. Θα βγει. Θα βγει λόγω αναστό. Γιατί να μην βγει. Θα βγει λόγω αναστό. Τώρα, το θέμα είναι εκεί με την ομάδα σου, τι γίνεται με μένα. Θα τα πληρώσει, θα τα πληρώσει. Ναι, αυτό δεν είναι. Θα τα πληρώσει. Στη νύχτα στην πιάτσα είσαι εσύ. Θα τα πληρώσει. Πάλι στο Καραβασίλη είχαμε φωτογραφίες, λίγδωση, πάλι Μπριζόλα. Ναι. Ο Ραφίκ, ναι. Καραβόμενο. Ναι. Ξεκίνησε ο Καραβασίλη. Ναι, βέβαια. Τον Καραβασίλη, ξέρει, τον είχα στο. Πολυτάρι, καλό παιδί. Στο δημοτικό. Ο Τζος Καραβασίλης, βέβαια. Νίπια. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη. 7 χρόνια από τον Καραβασίλη. Καλά να πάθεις. Το σήκωνε η δασκάλα να πει θρησκευτικά. Ο Καραβασίλη ξέρει πώς μιλάει. Ναι. Δεν ήξερε το μάθημα. Εσύ, γιατί να ξέρει. Ξεκινούσε ο Καραβασίλη. Ναι. Ιησούς Χριστός. Ιησούς Χριστός. Τώρα τι έλεγε, τι δεν έλεγε. Τι παραβολέ. Άριστα. Άριστα. Του λένε Καραβασίλη. Απ' έξω τα ξέρει. Πώ το λέει στο μάθημα έτσι, ρε Γερατά. Μετά το σήκωνε η γεωγραφία. Καβάλα. Μπράβο, Καραβασίλη. Δράμα. Κυλκή. Άκουγε δασκάλα και κυραυδόμενα συγχωρεμένη σου λέει τι είπε αυτό. Σε φταίρε. Σε τι παιδί για αυτό. Στα γραφτά τι γινόταν. Έκανε όμω καταπληκτικό μαγαζί. Βέβαια, ρε φίλε. Φοβερό. Και ξέρει ποιο είναι το παρατσούκλι του. Ποιο. Μαρινέλα. Άι στο καβάλα. Ναι. Τι λε. Άμα μπει μέσα στον καραβόμουλο, πε γεια σου. Μήπω ο Ραπτόπουλο είναι εδώ ένα που το λένε Μαρινέλα. Συμπέρασμα. Κολόπεδο. Καλά. Όταν έκανε τη συμφωνία με τον Άρη, την πρώτη φορά του λέω Καραβασίλη. Ξέρεις λέω με ποιους έκανε συμφωνία. Όχι, μάνα. Καλοί άνθρωποι. Λέω καλά. Περνάει ένα-δύο χρόνια. Πάω να βγω από το στρόγγυλο στον κήπο του καλού. Βλέπω ένα μάξι βολίδα από την άλλη μεριά. Οχ. Σταματάω, του λέω ρε φίλε, πρόσεχε. Ποιος ήταν ο Καραβασίλης. Τι έγινε. Με κάνει μια κίνηση. Φέση. Του κάνω εγώ την άλλη κίνηση. Δεν στα έλεγα. Στα έλεγα. Σε λέω. Τώρα πάλι. Ξεκινάει πάλι. Να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Λέω καλά. Λέω να σε πάρω τα μέτρα, λέω από το κεφάλι. Πάρτε τα μέτρα. Σε ρε το λέω τώρα. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Σε πάρω τα μέτρα από το κεφάλι. Τον έφαγε στον άλλο. Το φέτσι το αλήπα σαν τώρα. Πόσα σάντιμετρη είναι. Μια χαρά επιχειρηματία είναι. Τι βρίσκει την άλλη. Ευρώπη είδε, μπάλα είδε. Τίποτα δεν είδα, δούλευα. 12 ώρα βαράω για να επιβιώσω σε αυτόν τον άχαρο κόσμο. Παιδιά σπουδιά δεν έχει. Δεν έχω. Εγώ και πάρτι μου ταζω. Ναι. Ναι. Το βλέπω τον ιατροδικαστή, έτοιμο είναι. Ναι. Ιατροδικαστή, κρύο αίμα. Ναι.
Εγώ είδα και Dortmund, είδα και λίγο United, γιατί την έπαιξα και οικονόμησα ναι. ένα 200 από το στοίχημα, να πούμε. Όλα μέσα στο ράδι τα άκουγα. Δεν είδα τίποτα, όλα από το ράδι. Στο Γιουβέντους με το Ρήνο ένα ημίχρονο είδα. Ναι, τετράδα η Γιουβέντους, όχι 3-5-2, σαν μεγάλη ομάδα, σοφαρίστηκε. Όχι, έχανε. Έχανε. Σοφάρισε ευτυχώς νωρίς και πήραμε τα φράγκα. Τα πήρες. Τη Chelsea τον γκολ ήταν προσωπικό του Diego Costa με. Ένα τέτοιο γκολ που δεν θα βάλει ποτέ ο Καρντόσο στον Ολυμπιακό. Δεν θα βάλει ποτέ ο Κλάου στον ΠΑΟΚ. Έβαλε ο Κώστα γκολ. Ναι. Καιρό να βάλει αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Βάλε, κυνήγησε τη φάση, πήγε στην πλάγια γραμμή, τρίπλαρε. Κι από πλάγια γραμμή. Σούταρε με το ανάποδο το πόδι στην απέναντι γόνη. Μπράβο το σκύλο. Δείχτη, να πούμε. Ναι. Κουνήθηκε. Γιατί είναι γιατί από τα βαρύτα φόρτωρα. Δεν μπορεί για την πλάγια γραμμή να ξεκινήσει. Έκανε την κούρσα κτλ. Μπράβο το Diego. Πριν πάμε σε διάλειμμα, δώσ' μου για να μου χιλιτίδι. Δεν είναι αυτό. Εγώ λέω τα Χριστούγεννα να πάρω το φίλο μου το χιλιτίδι. Πάρτον. Πάρουμε μαζί να πάμε όλοι οι όπου θε. Στα Γιάννενα. Κάνουν πολλά δώρα τα Γιάννενα. Πάμε διάλειμμα. Ρεμπέντο, πες ένα ευχαριστώ ρε στην τετράδα της άμυνας του Πας Γιάννενα, γιατί με την πρώτη ηλίθεια, με τα, πώς τη λένε, ανόητη και παράλογη αλλαγή που κάνεις. Ευχαριστώ. Βγάζεις έξω το Φορτούνι. Είμαι ο Μπέντο. Να βάλεις, να πούμε, δεύτερο center for και λες τώρα, τι κάνει ρε ο άνθρωπος. Πάλι έκανε 4-4-2 αυτός ο Μπέντο. Τι κάνει ρε αυτό το χαϊβάνι ρε λες. Και εκεί που λες τι κάνει αυτό το χαϊβάνι. Τυχερός. Τα άκου να δεις. Για πες. Πηγαίνει η μπάλα στην πλάγια γραμμή, γιατί μόνο εκεί θα μπορούσε να πάει. Δηλαδή πήγε να πλευροκοπήσει και να φορτώσει ναι. με σέντρες. Τι πιο καλό για τα center back. Και κάνει μια σέντρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Σεμπά. Κάνει μια σέντρα ο Σεμπά, περνάει μπάλα πρώτο δοκάρι, κεντρικό μέρος της εστίας, δεύτερο δοκάρι. Πού ήταν τα center back? Τέσσερις στην άμυνα, ο ένας δίπλα στον άλλο στα 4 μέτρα, 5 μέτρα. Τι λέρε. Κολώνες της ΔΕΗ. Το άγαλμα του Πουλόπουλου 1970, κάποιο άγαλμα που ναι. με θυμήθηκε. Ένα, δύο, τρία κόκκινο φως στο παιχνίδι, θυμάσαι. Κολώνες της ΔΕΗ και έρχεται ο Καρντόσο το παλδό και κάνει στο δεύτερο δοκάρι το 1-0. Έβαλε γκολ ο Καρντόσο. Αυτά τα Γιάννενα έχουν πιάσει στην αμαρτία. Έχουν πιάσει στην αμαρτία τη Βέρεια. Αυτά τα Γιάννενα. Αυτά τα Γιάννενα. Ευχαριστώ, λέει ο Λευθερόπουλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έρχεται μετά ο Παντελίδης με τον Καγιούλη. Είναι Καγιούλη. Το σώσαμε. Σώσαμε 70 μέτρα κούρσα ο Αγγελόπουλος με 14 αιματοκρίτη. 14. Με 14 αιματοκρίτη το παλικάρι κάνει 60 μέτρα κούρσα και τελειώνει τη βάση. Ευχαριστούμε κύριε Πετράκη. Ναι. Έρχεται σήμερα ο Ολυμπιακός. Πάει κάνει ο Λίλα ένα κανονικό φάουλ για κάρτα. Κόκκινη κάρτα που όσοι δεν θα το μάθουν. Ολυμπιακός, κακίνη, κόκκινη κάρτα. Κόκκινη, τι είναι. Κόκκινη κάρτα. Και εκεί που είναι να βάλει και τον Τζόρι μέσα και να παίξει με Φορτούνι Τζόρι. Μεγάλο παίκτη Τζόρι. Και να μπει μέσα να του διαλύσει, να τραβήξει δηλαδή. Να βγάλει τον Μιλιβόγεβιτς ή να βγάλει, ξέρω εγώ, τον κοντό, τον Μπουγκάτσα. Τον κοντό δεν το βγάζει. Δεν το βγάζει τον κοντό σε 4-4-2 ποτέ. Να βγάλει ένα μπάκρε. Κοντό σε. Να παίξει με τρει. Το κοντό δεν βγαίνει ποτέ από εκεί μέσα. 150 λεπτά παίζει. Να βγάζει το Φορτούνι. Την ώρα που βγαίνει ο Φορτούνι. Κάνει μια γκριμάτσα σαν να λέει τι έκανε πάρα του ο ηλίθιο να πούμε. Τι έκανε ο παιδισφαιρικό Βλάξ. Αλλά τη μια. Η τύχη του και την άλλη η καλή θέληση των παιχτών του Πας Γιάννενα ναι. να κάτσουνε. Το κάνανε επίτηδες οι άνθρωποι. Εντάξει. Κάτσαν κολώνες. Για εδώ πιο χαλαρά τα δεσμά. Δεξί μπακ, δεξί στόπερ, αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ. Κάθονται και ο Περιστερίδης εκεί δεν βγαίνει να πούμε. Έγινε η σέντρα από 25 μέτρα. Γιατί δεν κουνήθηκε κανένας τώρα, δεν κουνήθηκε κανένας. Μήπως ήταν να πας σε κανένα ζαχαροπλαστείο, φάνε κανένα γιανιώτικο μετά. Δεν ξέρει και κανείς τώρα. Δεν το ξέρω. Ας μας πάρουν από τα Γιάννενα, μας πούνε δηλαδή. Τι. Ο πιο κακός Ολυμπιακός όλων των εποχών περνάει 8 βαθμούς στο δεύτερο Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ είναι να πούμε εντάξει. Μπιτζίμ ΠΑΟΚ τώρα. Μπιτζίμ. Κυνηγάει την Ξάνθη τώρα. Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει τον Ατρόμητο και δεν ξέρω αν εχθές οι ΠΑΟΚΑΤΖΙΔΕΣ ήταν με τον Παναθηναϊκό με τον Ατρόμητο. Πάντως. Με τον Ατρόμητο ήταν. Κάνα δύο ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ εκεί στο καφενείο. Το γκολ του Παναθηναϊκού το πανηγύρισαν. Λέω γιατί είστε σύμμαχοι, όχι λέει, για να μείνει πίσω ο Ατρόμητος. Αν κάνει ο Ατρόμητος λέει μία νίκη. Πάει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν πάει η ΑΕΚ, που κι αυτή είναι σε αθλειότητα, μπαίνει ο Λουτσέσκο. Και τι θα γίνει. Μπαίνουν τα Γιάννενα. Μπαίνει και η Ξάνθη.
Και τι θα γίνει, δηλαδή, τι θα γίνει, ρε Κώστα. Εντάξει τώρα, Φεβρουάριο θα τελειώσει η δουλειά, θα καθαρίσει η μπουγάδα. Σιγά. Για λίγο. Θα μπει ο Πάοκ στην πεντάδα. Γιατί. Δεύτερο είναι ο Πάοκ, θα δει. Άμα στείλω εγώ τα Γιάννενα στην Ευρώπη και στείλω να πούμε την Ξάνθη στην Ευρώπη ή στείλω, ξέρω εγώ, τον Ατρόμητο στην Ευρώπη, τέτοια περικέτια πάω Ξάλκε και οι καρνίβαλοι στη Γερμανία να θέλουν εισιτήριο. Βούρστ. Αύριο αγορά, Βούρστ, πώς θα λένε αυτά. Βούρστ Λουκάνικο θα φάνε. Αυτά είναι τα ωραία. Ας στείλω εγώ τώρα τον Ατρόμητο και την Ξάνθη να παίξω στη Ξάλκη. Πώς τώρα, πού να στείλεις, δεν μπορείς. 30 πομάκι και 40 Έλληνες. Ναι. Και οι γονείς των ποδοσφαιριστών. Τι λες τώρα. Άσε γουστάρει ο λαός του Πάγκου εκδρομή τώρα. Να πάει. Λαός του Πάγκου γουστάρει. Να πάει εκεί πέρα να γουστάρει. Είναι μεγάλο μάτς και. Βέβαια. Άμα έχει και προπονητή. Να δεις. Θα χτυπήσει και πρόκριση να πούμε. Χρουστούμε να έχουν με τη Σάρκη. Να δεις. Με το Βαρέλα, με το Βαρέλα. Θα τον ξεχάσουμε το Λούστι, τον Τζαβέλα. Ω, τι είναι αυτό. Σύνθημα, Μπαοξίδου. Σιγά. Ναι. Αυτοί που το βγάζανε MVP το κάνανε σύνθημα τώρα. Πλάκα κάνει. Είχε τέτοιο συνθηματάκι με το Βαρέλα. Ναι, αλλά ο Ζαβέλα. Ναι, αλλά δεν στρίβει ο Βαρέλα. Δεν μπορεί να στρίψει. Δεν μπορεί να στρίψει τίποτα. Ζαβέλα βρήκε, λέει, ένα μωρό κάτω. Τι μωρό. Έδιωξε την καινούργιο. Λέει, βρήκε την. Α, είσαι το καλό. Το Γιώργιο. Ωραίο είναι το Γιώργιο. Στην Αθηνά Πορφυρίου, κάπω έτσι τη λένε, ξέρω εγώ, και στα ίστρα και να φωτογραφίε κτλ. Και ένα φίλο μου κάτω στην Αθήνα του τηλεάστη τον είδε τον Ζαβέλα. Σφίχτη ο Γιουργάκη. Και λέει, τι κάνει, ρε Γιώργο, σε διώχνουν. Όχι, ρε, λέει. Πού να με διώξανε. Πού κάνω. Ρεπό. Αντί να κάνει και τελικά μου, βρε Γιώργο, κάνει κανένα ρεπό. Ρεπό, λέει. Ρεπό. Κάνω ρεπό. Αρχοντικό στυλ. Ναι, όπω ο Γρηγόρη. Δεν κάνει ρεπό, λέγα. Λοιπόν, στα Γιάννενα, παιδιά, λέω να έρθω στην πιο ακριβή πόλη τη Βορείου Ελλάδο. Από την Άισα και πάνω, δηλαδή. Δεν είναι Βόρεια Ελλάδα. Τα Γιάννενα είναι. Ναι, Κώστα τώρα. Να μα κάνετε και εμά κανένα δώρο. 400 ευρώ καρσονιέρα. Χριστουγεννιάτικο να πούμε ωραίο δώρο γιατί. Τελευταία πολύ γλυκίσιστε στα Γιάννενα να πούμε. Λοιπόν, η Παοκάρα. Παοκάρα είναι μια χαρά. Πήρε το μάτς. Δεν το πήρε εύκολα. Γιατί ο μυστικιαφόρος προπονητής του Πλατανιά. Του Πλατανέως. Με τρεις στόπερ, δύο δεξιά μπακ, δύο εξαρόχταρα. Ένα οχτάρι, ένα αριστερό μπακ και ένα εξτρέμ για σέντερ φορ. Διόρυφο πούλμαν είναι αυτό που λες. Αυτό είναι πούλμαν του Ζορμπίδη. Τις καλές εποχές τότε που πήγαινε τον Σαουρίδη. Και το Super 3 στην Πάτρα και στο εγκυλοφάνωρο με τη βαλίτσα πάνω στη σκάρα. Ναι, θυμάσαι και με το διχτάκι. Τέτοιο πούλμαν ήταν. Γερό πούλμαν το. Και όταν έχει γιατί ο Τσαλάν, τι έκανε. Σου λέει αυτοί έχουν να πούμε δύο παιχταράδες δεξιά και αριστερά. Ναι. Ωραία. Έχουν δηλαδή τον Τζαν Μακάμπος και τον Ροντρίγκες. Τι κάνω εγώ. Ντουμπλάρω τον Ροντρίγκες, τον κλείνω. Ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Ντουμπλάρω τον Γκάμπος και κλείνω. Μάλιστα. Να φανταστείς πόσο κακός παίκτης είναι αυτός ο Πυροχιλιάς, να πούμε ο Μπίζεσβαρ. Αυτός εδώ μόνιμος πελάτης του Γιώτη, να πούμε. Γιατί το λες έτσι. Θα σου πω. Άντε πες. 12ο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Α, για πες που το είδες. Γιατί σου λέω από το ράδι τα άκουγα. Τρώει κάρτα. Ναι. Μπίζεσβαρ στον Κάργα. Στο 12. 12 δευτερόλεπτο τρώει το center back το ένα. Το τρίτο center back ο Κάργας. Ναι. Έτσι. Κάρτα. Τρώει. Και δεν πάει ο κερατάς μια φορά. Πάνω του. Δεν πάει. Σε ένα μένα να τον κάνει ένα φάουλ. Κάνει μια σακούλα, κάτι τέτοιο. Να σημαδέψουν, να σηκωθεί αυτή η μούμια του Φαραώ ο Ίβιτς. Ναι. Να του πει. Σημαδέψτε εκεί. Θα στο δώσει. Αφήστε τις σέντρες, αφήστε τα αυτά. Θα στο δώσει. Θα είμαστε κάτω από την πέμπτη θέση. Εντός έδρας παίζουμε. Θα στο δώσει. Θα στο δώσει. Τούμπα είναι. Θα πάρουμε και το σφύριγμα. Βρε, δεν ακούν αυτοί. Δεν μας ακούνε. Δεν ακούει ο Ίβιτς. Πάνε ρε τα αγόρι μου, κλείσε. Κλείσε να πούμε. Κάμπος, κλείσε Ροντρίγκες. Κλείσε. Δώσε στην Μπίζεσβαρ. Πάνε χτύπα το σέντερ μπακ εκεί. Πέσε πάνω του. Πέσε πάνω του. Προκάλεσε ένα αυτό. Μπαμ, μπαμ, να φάει μια δεύτερη κίνηση. Κάνε μια σακούλα να παίρνει ένα τάκλινγκ εκεί να βρει χόρτο. 60 λεπτά. Φόρτωμα δεξιά. Φόρτωμα αριστερά. Μπέργκερ, μπέργκερ δηλαδή. Μπέργκερ, 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 μπέργκερ. Άμα δεν γινόταν το φάουλ τη πίσω γραμμή να έρθει ο Μάτος. Τώρα το Μάτος τι να το φυλάξει. Ποιο θα φυλάξει. Θα το φυλάξει ο Μάτος. Σου λέει άμα το φάω το Μάτος. Α το φάω. Και το φάγε από το Μάτος. Πεκτούρα Μάτος όμω. Αυτή είναι. Όταν ντουμπλάρεις τον ένα, ντουμπλάρεις τον άλλο. Δεν μπορείς να κρατήσεις όλους. Έχεις απέναντί σου, ρε φίλε, μόνο πίσω γραμμή θα μπορούσε έτσι σχέδιο. Έτσι. Όταν κλείνεις τους δύο, τους καλούς. Ο Πυροκυλιάς είναι το δεκάρι. Του Πυροκυλιά, ούτε κάνουμε τα μάτια του μαρκάρι. Άστο, δεν μπορεί. Σέντερ φορ δεν έχουν στο ένα σμένα. Να πεις ότι θα πάρει πρωτοβουλία να κάνει ατομικό γκολ. Τι μένει η πίσω γραμμή. Πίσω γραμμή, μόνο ο Βαρέλα και ο Μάτος μπορεί να έρθουν από πίσω. Και να κάνουν γκολ. Και ήρθε. Ο Βαρέλα μου θυμίζει λίγο. Μου θυμίζει λίγο τον Κατσικά, να πούμε. Το Κατσικά, ρε φίλε. Ο Κατσικάς μπορούσε να σου κάνει γκολ. Αλλά ήξερε πολύ καλύτερη μπάλα από τον Βαρέλα. Ναι, σίγουρα. Αλλά πίσω ήταν μπέρδεμα.
Ήταν. Χαμηλά ειδικά. Δύσκολο ήταν. Χαμηλά ήταν δύσκολο. Έκανε κάτι ζυμπεκέ. Έκανε κάτι σαν του Βόβλου. Δεν στρίβει καλά, εντάξει. Γερό παιδί, αλλά. Βάλαν το Σάκο μετά, κακό έβγαλε το Τζίμινο, το λάθο μεγάλο. Τρεχαντήρι έβγαλε. Έβγαλε τρεχαντήρι. Και φυσικά η καλή αλλαγή ήταν η τρίτη που έβγαλε το Μάτο και να πάρει ο Μάτο το χειροκρότημα. Εντάξει, ρε φίλε, σου 3-0 είσαι εκεί τώρα, εννοείται. Ο Φακούντα από αυτά τα μάτια δεν πρέπει να λείπει. Όχι, δεν πρέπει. Ούτε ο Κουλούρη του Νταμπανιά. Ναι. Ούτε ο Κλάο που είναι ντεφορμέ μόνιμο. Σε μάτς τέτοιο στυλ με τρία στόπερ στα 25 μέτρα η άμυνα κτλ. Θες ένα center for τριπλέρ στο ένα μέρα που είναι καλύτερος μαμούνι κτλ. Ο Περέρα στο 1-0 το βάζεις όταν βάλεις το πρώτο γκολ, το ρίχνεις μέσα. Θα φύγει κόντρα μετά αφού θα ριχτούν οι άλλοι. Βάλ το να μέσα. Γίνεται και αυτό. Βάλ το να γι' αυτό. Δηλαδή βγάζεις τον Γουλούρη και βάζεις τον Κλάους. Ναι. Τι από δεν είναι κατάσταση αυτή. Εντάξει, μέχρι το 55-60 δυσκολεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Άκουγα μετά του πήγε πάρτι το παιχνίδι. Ήταν και για άλλα γκολ. Μετά δεν... το 1-0 φυσικά το πάει. Φυσικά πάει. Τώρα, γιατί να μην το πάει. Λοιπόν, μια χαρά πήγε. Με δική της διαιτησία ο Άουτρι Κάλλον έχασε 1-0 στη Λαμία του Τενέ. Με δική της. Ο Γκόνιας διδάσκει ποδόσφαιρο χάνοντας τα παιχνίδια. Καλά, καλά, εντάξει. Λοιπόν. Γκόνιας. Και έχω δει ένα απίστευτο Fiat 500ράκι, 4-25 μέσα ναι. Από σέρες παοξίδες. Εκεί στην Δαρδανελίων, εκεί με την Βυζής, ναι. Βρίσκουν ένα χώρο γύρω στα 8-7-8 μέτρα να παρκάρουν. Βρίσκουν. Δεν μπορούσαν να παρκάρουν. 500ράκι Fiat. Ναι. Τι τους δεν πάνε, δεν είναι αυτή η Κώστα. Βρήκαν δέντρο. Σειρώμενο με τράκτορα βάζει σε 7-8 μέτρα. Πάω δίπλα, αφού είχα ανακτήσει. Δεν θα ανακτήσει. Από πίσω. Λέω, γεια σου, ρε φίλε. Σεραίος φίλε. Παοξής. Έψινο ρόνι, ήταν νούμερα πίσω. Άμα. Κατάλαβα, λέω. Όχ, μάνα. Πήρε τη μάνα στα μάξι. Ναι. Του θείου. Ναι. Τη αδελφή μπορεί να ήταν. Ναι. Πού πα ρε τα γάρια από τι αίρε. Να σκοτωθεί στον δρόμο, δεν ξέρει να παρκάρει. Τέσσερι κουβέντε. Δεν ξέρει εσύ, ρε. Δεν ξέρει, να πούμε. 8 μέτρα κόστα και δεν έβαλε το 500ράκι. Βέβαια. Δεν φωνάξει την κόρη στην Ευγενούλα, το έβαζε αυτή. Τι να πω, ρε φίλε. Μέση Σουάρε του Ραν είδε. Μέση σου, τίποτα δεν είδα. Ινιέστα Γκόμες, Μπούσκετς είδες. Όχι, δεν είδα. Τι να δεις. Δεν είδα. Άνε την τι να σε πω, εγώ σαν τον Γρηγόρη που τα είδα και δεν είδα. Φου δουλεύω σου λέω. Λοιπόν, το γκολ που βάζει ο Μέση, που αδειάζει τέσσερις, την δίνει στον Ντουράν, απελευθερώνει το Σουάρες που την παίρνει σε κενή αιστεία και το βάλει, από το Ρονάλντο τέτοιο γκολ δεν θα δεις. Η δουλειά του Μέση είναι. Ναι, ο Μέση είναι αλτρουιστής. Εγώ γι' αυτό το συμπαθώ το Μέση. Ο Μέση τρώει τέσσερις. Ανακατόστρες είναι ο Μέση. Ο Μέση τρώει τέσσερις χαμηλά. Δίνει την μπάλα στον Ντουράν ή ο Άλμπα βγαίνει, κάνει μια σέντρα, βγαίνει ο Σουάρες μόνος του. Και πάει και τον αγκαλιάζει. Ναι. Ο Ρονάλντο, ο εγωπαθής, δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Όχι. Βέβαια, όταν γίνει σέντρα, δεν μπορεί να πηδήξει ο Μέση όπως πηδάει ο Ρονάλντο, να καρφώσει κεφαλιά. Αθλητής είναι ο Ρονάλντο. Αλλά σε κλειστό χώρο, φίλε. Κλειστό, είναι διάολος ο Μέση. Είναι ο Μέση διάολος, δεν πιάνεται. Γι' αυτό τον βάζω πιο μπροστά από τον Ρονάλντο. Εσύ. Ναι. Και πολύ. Τον βάζω πιο μπροστά από τον Ρονάλντο. Ναι, ναι, αφιλικό. Ο Ρονάλντο είναι για αρχιπέλαγος, έτσι, κόντρα. Όταν βρει ανοιχτό χώρο θα σε διαλύσει. Ναι, ναι. Ο Ρονάλντο. Στον κλειστό τον χώρο, ναι, να πούμε. Τρέχει πολύ. Ναι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Εσύ, ρε Λυκισκού, πού να τα δεις αυτά για την ομάδα σου, μικρούλη. Εσένα λέει, μάλλον, φυσικά. Εμένα λέει το Σκουλίκι. Εσένα λέει Σκουλίκι. Ποιο είναι αυτό που με λέει Σκουλίκι. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Εσένα λέει. Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε κι εμείς. Τι να κάνουμε. Το 4-2 είναι καλό σκορ. Το 4-3 είναι καλό σκορ. Για ποιο είναι. Εδώ λέει, μην το πεις στον αέρα λέει. 4-3. Ναι, δεν δώσε ένα σκορ λέει. Ναι. Ένα συγκεκριμένο μάτς. Το 7 συν είναι καλό παιχνίδι. Καλό σκορ. Ναι. Το άσο διπλό άσο. Ναι. Του χρόνου το πρωτάθλημα της Football League με Απόλλωνα, Ηρακλή και Αγροτικό Αστέρα θα δούμε λέει τι θα γράφεται στα φύλλα. Πώς θα μοιράσει ο Ανδρώνης στην εφημερίδα. Είχες μεγάλο αυτό, πώς θα μοιράσει ο Ανδρώνης στην εφημερίδα, Τώρα που θα έρθει ο Ανδρώνης στη Γάμα εθνική ομάδα του και θα πέσει ο Ηρακλής Γάμα. Ναι. Και θα παίξει μακεδονικός Ηρακλής. Με ποιο θα είναι ο κόκκινος. Με ποιο θα είναι ο κόκκινος, το μακεδονικός Ηρακλής. Που είναι. Που θα πέσει Γάμα εθνική ομάδα. Ακού τι σου λέω εγώ. Με το Ρούντι θα είναι το σκύλο. Το χάσαμε το Ρούντι. Ξέρεις ότι ο κόκκινος είναι γραμμένο στο μακεδονικό. Σιγά. Βέβαια. Και η Ηρακλή είναι μακεδονικό. Δεν είναι στον Ηρακλή γραμμένο. Άντε να αποκλείεται. Δεν είναι. Συκοφαντίες. Στο λέω εγώ. Πού τα έλεγα. Άρα αν παίξει μακεδονικό Ηρακλή, ο κόκκινος με ποιον θα είναι. Επαναστάτης Ηρακλειδίας όμως για φωνάζει. Επαναστάτης. Μπιφτέκης και ο Μπιφτέκης. Ραπτόπουλε πες ο διπλανός που κορεδεύει λέει ότι ο Μπιτζίν Μπάουκ είναι στους 32 του UEFA. Ο Μπιτζίν Μπάουκ. Ναι, που λες για Μπιτζίν Μπάουκ. Εγώ κορεδεύω. Ναι.
Εγώ κορυδεύω. Ναι, μόνο που κορυδεύω. Εγώ κορυδεύω. Ναι, Μπιτζιν Πάουκ, πού είσαι εσύ, λέει, και πού είναι αυτό. Μπιτζιν Πάουκ, λέει, διαφήμιση. Εγώ κορυδεύω. Λοιπόν, ο Μπαρτολίνη, λέει, ο γιατρός Ηρακλειδέας Κώστα, με προϋποθέσεις. Παίζει μόνο σε τριάδος ο κεντρικός αμυντικός. Οι προϋποθέσεις είναι το δεξί και το αριστερό στόπερ να είναι ικανοί να παίξουν και ακραία μπακ. Τώρα αυτά τα ζητάει τον Ηρακλή τώρα αυτός. Ρούσος και Κούρος. Άκουλο τι λέει. Ρούσος και Κούρος πληρούν τα. Πληρούν. Τι πληρούν, πληρώνουν τα έφια, τα τέλη κυκλοφορία. Τα κριτήρια. Α, τα κριτήρια πληρώνουν. Γιατί ο Κούρος, λέει, μπορεί να παίξει στόπερ, αλλά μπορεί να φύγει και αριστερός μπακ. Ο Κούρος μπορεί. Ναι. Ναι. Ο γιατρός ξέρει μπάλα, δηλαδή γράφει ότι είναι άλλη. Ναι, πλάκα κάνει τώρα γιατρός. Ο γιατρός είναι Google της ΒΓΑ αριστεχνικό του κοινού. Αυτά είναι ο γιατρός. Κάτσε να δω, Μπούζος με στέλνει μήνυμα. Σε παρακαλώ να αναφέρεις τακτικά στην εκπομπή το ρεβεγιόν. Α, ναι, το ρεβεγιόν αγάπη. Έχουμε ρεβεγιόν, ρε φίλε. Βέβαια. Μετρόπολης 95,5 στην Εράιδα, ανήμερα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, ανήμερα των Χριστουγέννων, πολλές οικογένειες θα στείλουν το μήνυμά τους αρκεί να έχουν κάρτα ανεργίας. Και μπορούν εκεί. Με κάρτα ενεργεία σου πας να κάνεις το δείπνο στην οικογένεια, φίλε. Ναι. Δωρεάν. Καλή κίνηση αυτό. Ναι. Ναι, ρε φίλε, να χαρίσει, έτσι ξέρω. Αλλά εντάξει, τέτοι, για μια φορά. Αλλά θα πεις και αυτό καλό είναι, ρε. Για πόσες οικογένειες. Αρκετές οικογένειες. Δεν θυμάμαι τον αριθμό ακριβώ, αλλά πολλές οικογένειες. Δεν ξέρω πόσες οικογένειες, αρκετές είναι. Καλό είναι αυτό, καλό είναι. Θα σου πω εδώ στο φάκελο να πούμε. 50 οικογένειες. 50, καλό νούμερο, μεγάλο νούμερο. Μπράβο, ρε. Οικογένειες, όχι 50. 50 οικογένειες. 200 άτομα, Γιάννη, μεσόρο. Καλά που έρχονται και αυτά τα Χριστούγεννα και γίνεται καμιά καλή πράξη. Ένα γίνεται εσύ τώρα, εντάξει να πούμε. Γιατί όλες οι άλλες μέρες είναι κακές οι πράξεις μας. Και έρχεται αυτός ο Χριστούλης που γεννιέται. Από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ μπορεί να τηλεφωνήσουν. Εγώ, Κώστα, θα έρθω εκεί αφιλοκυρδώς να ελέγχω αν έχουν κάρτα ενεργείας. Μην ήρθε κανένας έτσι, ρε φίλε. Έτσι, για αυτό να δεν νομίζω θα έχει. Έχει πολλούς τέτοιους, ρε Κώστα. Στο σερβίρισμα, δεν μπορεί να πει. Να πάρουμε τον κόκκινο να παίξει μουσική. Ναι, εγώ με τον Γρηγόρη θέλω να με δει. Καλός Χριστιανός. Ρε φίλε. Αφού έκανε. Έφαγε με το ίδιο καρβέλι με τον Παΐσιο. Σιγά, ρε Κώστα. Ναι, έτσι λέει ο ίδιος. Έτσι λέει αυτός. Βέβαια τώρα τι πήρε από τον Παΐσιο δεν ξέρω, τα καλά. Ε. Μην μιλάτε για τον. Μα δεν είπε κάτι εγώ για τον Παΐσιο. Για τον κόκκινο. Ότι πήγε στο χελί. Ρε, αυτός ήταν Άγιος τώρα, ο Άγιος Παΐσιος τώρα και έχει πόσο καιρό, έχει πολλά χρόνια που κεδεύτηκε. Ναι, δεν ξέρω τι. Πάντως ο κόκκινος λέει πήγε εκεί. Τέλος πάντων, επειδή διαφημίζεται ο κόκκινος για καλός χριστιανός. Εγώ όμως έχω ακούσει ότι το ξέρει το Παΐσιο για τον πνευματικό και τέτοια. Το λέει αυτό συνέχεια. Τα ψάχνει αυτός. Ήταν μεταξύ μπαρ και εκκλησίας. Έλα, ρε, αφού ήταν εκκλησίας παπαδάκι και τέτοια ήταν. Εντάξει. Έβαζε στο αντίδωρο ο Λουκάνικο Φραγκούλη. Τι ναι, ναι, εγώ τον, με κοιτούσε με μισό μάτι. Ναι. Με κοιτούσε με μισό μάτι. Εγώ τον κυνήγαγα, μην νομίζω. Τον κυνήγαγε στον Γρηγόρη. Τον κυνήγαγα τον χοντρό, ναι. Τον κυνήγαγα λοιπόν. Τι λες. Ναι. Τώρα τι θες, 4-2 ή 4-3 μόνο αδερφέ. 4-3, 4-2, παίξε το δυο αυτά. Ναι. Πες τον Μπούζο λέει να κοιμηθεί, κατασκοπεύει λέει, να ξεκουραστεί για να γελάει το μεσημέρι με αλατζάλι. Όχι, ο Μπούζος ήταν εδώ σήμερα κουστομαρισμένος. Θα έβγαινε στην εκπομπή του Θωμαίδη στο. Πες το. Στην εκπομπή του Sky. Βέβαια. Ο κύριος Μπούζος είναι πολύ εργαλείο, φίλε. Ναι, είναι πολύ εργαλείο. Πολύ εργαλείο. Βέβαια. Παντού βρίσκεται. Βέβαια. Γιατί. Και. Κύριος διευθυντής είναι, διευθυντής είναι ο κύριος Μπούζος. Είναι ένας από τους 4-5. Είναι ιστάμενος. Άκουλε. Καλός είναι. Εγώ θέλω να δω, ρε φίλε. Πολύ πράγμα. Εγώ θέλω να δω πριν φύγω από τη ζωή. Γιατί τι θες τώρα, τι πάθεις τώρα τα. Να βάλουμε τον κόκκινο διευθυντή. Γιατί να μην το βάλει, ρε, βάλτε ένα χρόνο. Να του δώσει μια εξουσία. Θα του πει κόκκινο, είσαι υπεύθυνο γι' αυτό, αυτό και αυτό. Πάλα θα σε πηγαίνει. Υπεύθυνο θα είσαι εσύ. Θα σε σκίσει. Και να πει θα έχει υφιστάμενο τώρα αυτό που. Θα σε τεντώσει. Θα σε κάνει. Θα φάει τα μεδούλια. Θα σε πηγαίνει. Όχι, ο φραπέ είναι πολύ γλυκό. Κάνε άλλον. Τώρα που κέρδισα το στίγμα, κερνά καφέ, κερνάω. Θα σε σκίσει. Κερνά καφέ. Να κατεβαίνει στα σκαλοπάτια με κουτσό για να φύγει. Λοιπόν, ανοίξουμε γραμμές. Ναι, ανοίγουμε. Έχει 12 η ώρα, μία η ώρα ραντεβού. Ραντεβού λέω. Έχει, ναι, διαφημιστικό. 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 Έχει σπόνσορ. Πώς θα πάει η Ευγενούλα, Μπιτζιμ. Πώς για. Πώς θα γεμίσει. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Έχει γίνει πολύ τζερτζελέ Γιάννη Χιλιτίδη. Για ένα επεισόδιο που είχα εγώ με έναν οπαδό του Άρη, Παύλα Χρυσαυγίτη, στη χθεσινή εκπομπή του Europe One. Ναι, και αυτό τώρα πριν λίγο το είδα. Πήγα σε κάτι site, κάτι αυτά. Sites. Sites και τα λοιπά.
Έγινε, λέει, χαμό. Τι είχα, εγώ ένα διαπληκτισμό είχα. Σιγά το διαπληκτισμό, ρε κόσμο. Κλάιν μάιν τώρα. Ξέρεις γιατί. Επειδή η Αθήνα είναι, έχει γίνει πολύ, πολύ. Πώς το λένε, συντηρητική. Συντηρητική. Ναι. Βλέπω τώρα από το όπλο σαν κάτι extreme. Καλτ. Ναι, καλτ. Ναι. Τι θα πει καλτ, ρε. Σιγά, ρε. Αν ήμουν εγώ καλτ, δηλαδή έχω γίνει τόσο γραβατάκι δεσκάτο. Είναι τόσο πολύ σφιγμένοι και τα λοιπά που θεωρούν καλτ αυτό το, ναι, το διάλογο. Είναι κονσερβοποιημένοι, ναι. Παλιά που εκείνη το δεκαετία του 90 εκείνη τηλεόραση, η καλτ για αυτή και τα λοιπά. Εκείνες οι μούρες, οι φοβερές και τα λοιπά. Για να βλέπεις να πούμε ένα συντηρητισμό. Δεν τα λέμε λίγο πιο χήμα εδώ, πιο μάγκικα. Ναι. Χουστάρουν, τα βλέπουν αυτοί, δεν έχουν τέτοια. Εδώ με καλέσαν μια φορά στην εκπομπή της Ανίτα Σπάνια. Λέει, κύριε Ραπτόπουλε, θα βγείτε. Λέω, τι να βγω να πω. Και μετά με πήραν τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Ραπτόπουλε, θεωρήστε πολύ καλτ, λέει. Είστε θρασίσας, μου λέει. Για την εκπομπή της κυρίας Ανίτα. Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τώρα. Την Ανίτα τώρα που είχε και το μάλε βράσει τώρα. Τι λες εγώ. Συντηρητισμός. Τι συντηρητισμός. Που η Θεσσαλονίκη είναι μπροστά. Έχουν μείνει πίσω αυτοί. Βέβαια, τι. Και ξέρεις γιατί έχουμε ανεβεί σε επίπεδο εμείς. Λόγω του Μπουτάρη, φίλε. Έφερε εδώ τους γκέι, έφερε. Τα πάντα έφερε. Τους τουρκαλάδες από. Τι πας... Φυλάκια στην Αριστοτέλους, άλλος πετυχαίνεται και τέτοια τώρα. Τι τέτοια πράγματα. Ωραία πράγματα. Τι φέρνει Αμερικάνους στρατιώτες, τι κολέγια, τι αυτά, τι σεμινάρια. Τι... Ο χαμός του γάμου. Ό,τι θες, ό,τι θες γίνεται. Κάλεσε παρακαλώ την ερωτική φωνή του Γρηγόρη. Έλα, γόρι μου. Έλα, παλικάρι μου. Έτσι μπροστά. Αφού χρησιμοποιείς τον όρο σκουλίκια, απαιτώ να χρησιμοποιείς και τον όρο Τούρκοι. Καθώς έτσι είναι το παρατσούκλι τους, ή μήπως φοβάσαι. Λέω 778. Φίλε, εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ και να με πεις εμένα. Τώρα τι, εντάξει, κάνουμε ένα λίγο χουλιαμά τώρα, πειράζουμε ένα. Δεν είναι το χοντρέρι. Δεν έχω εγώ τέτοια. Δεν υπάρχει τώρα. Γιατί να χοντρέρεις. Τέτοια προβλήματα δεν έχω. Σκουλίκια, Τούρκοι, άλλες γριές. Σήμερα με πήρε ένα συγγενικό μου πρόσωπο τηλέφωνο κατά λάθος στο σπίτι. Κατά λάθος ήδη. Και αντί να. Όχι, άρχισα να καυγίζω εγώ. Δεν μιλούσα. Ακούει και η Μίνη να πούμε. Άρχισε και αυτή. Τραβάει και η Μίνη κάτι. Το κλείνει το τηλέφωνο. Μετά τρεις μήνες θα πάρει τώρα. Δεν ήξερε και τι ούτε ρώτησε και εσύ. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, έλα φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Λοιπόν, ως πρωτοπόρος της Β' Εθνικής, παίρνω από τηλέφωνο πρώτος. Και πρωτοπόρος, αφού συγκατοικείς, καλέ. Η Λαμία, δεν κατάλαβες. Γιατί η Λαμία 4 σου ρίξε το φιλικό, γιατί το λες αυτό. Αφού Λαμία είμαι. Α, είναι Λαμία. Πρόεδρε, λοιπόν, καλά, πάει στον Αναστόπουλο και κρατάει τα αποδυτήρια με όλους τους τρελούς εκεί πέρα. Λοιπόν, η ομάδα μου η Λαμία, λοιπόν, είναι πρώτη, όπως τα έλεγα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα διεκδικήσει μαζί με τον Άρη και τον Απόλλον Σμύρνης την έξοδο στην πρώτη εθνική, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή η ομάδα παίζει χωρίς σεντερφόρ γιατί έχει ρίξει χιαστόν ο Πίντο. Παρ' όλα αυτά έχει συντελέσει. Ο Πίντο. Ζωάο Πίντο. Είναι ο σεντερφόρ. Ναι. Έχει συντελεστεί 9-0 γκολ. Δεν έγινε κανένα. Και ακούγεται στη Λαμία για Γενάρη, Περόνε Λεοζίνιο και προπονητής ο Άβελ του, πώς το λες, Παπαδόπουλος του Άβελ. Ναι, πολύ καλό. Σοβαρά μιλάς τώρα. Βεβαίως. Και ο Τενές τεχνικός διευθυντής. Και τι άλλο, ο Πλεξίδας στον Ηρακλή. Αυτά είναι τα νέα που έχω να μεταφέρω από Λαμία. Λεοζίνιο. Λεοζίνιο και Περόνε. Δυνατά. Για Λαμία είναι και... πολύ δυνατή. Για Λαμία. Λεοζίνιο και Περόνε. Καταρχήν ο Περόνε χθες. Αν είχε δίπλα του ένα γρήγορο φορ περιφερειακό, θα έκανε ζημία. Ξέρει πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα, είναι αργός βέβαια. Και στο σκοράρισμα πολύ καλός. Ο Περόνε δεν πλαισιώνεται από ανθρώπους καλούς γύρω του για να σκοράρει, κατάλαβες. Αριστερό χαφ Βάντερσον Βραζιλιάνος, δεξιά Βασιλόγιανης, Λεοζίνιο δεκάρι και σέντερ φορ Περόνε. Πλάκα, κάνεις το. Εγώ στον Άρη θέλω Λεοζίνιο Περόνε. Χωρίς πλάκα. Ψάξτε το δεύτερο. Πραγματικά. Τέλος πάντων, το πρωτάθλημα φαίνεται καλό. Έκπληξη για μένα είναι ο Αγροτικός Αστέρας που φαίνεται καλή ομάδα. Απόλλωνος Σμύρνης που τον είδα και με τον Αγροτικό Αστέρα και με 10 παίχτες δεν μου έκανε τίποτα. Ο Απόλλωνος Σμύρνης μόνο με σπρόξιμο θα ανέβει. Τα Τρίκαλα με 70-30 υπέρ τους Διδυσσία μέσα στη Λαμία και με 10 παίχτες στη Λαμία από το 70 έχασε. Ναι, το ξέρω αυτό. Άρα τι να λέμε τώρα. Όχι, Λαμία παίζει μπάλα, είναι πολύ γερή. Και έχει και φιλάθλους, παιδιά, έχει και 4.000 κόσμο. Έχει. Τώρα αυτό που είπες, Λεοζίνιο, Περόνε, θα. Ακούστηκε, έτσι δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Ναι, εντάξει. Ακούστηκε. Μακάρι για σένα να αναρθούν. Ο Τενές θα θέλει να κάτσει τεχνικός διευθυντής και να πάει ο Άβελ προπονητής πρώτος. Για να έρθουν αυτοί οι παίκτες στη Λαμία πρέπει να έρθει ο Άβελ προπονητής. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Καταλάβατε. Ο Άβελ πρέπει να φύγει από αυτό το καρκίνωμα που λέγεται Ηρακλής. Γι' αυτό τον κράζω εγώ.
Έχει δυνατότητες να πάει προπονητής. Κακός πάει εκεί στα βόλια και στα αυτά κτλ. Περιμένει, λέει, να αλλάξει το αυτό, πας και τον πάρουν. Σαν χλαμάρες. Σαν χλαμάρες. Για την πληροφορία, καλή συνέχεια, παιδιά, από μένα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό στον το φίλο. Λοιπόν, καλό ταξίδι να πούμε στον Κιούλα, το Σίφι, το Βεβουδάκι, ο οποίος είναι οδηγός πουλμαντζής, να πούμε, και μας ακούει. Πουλμαντζής, πουλμαντό. Ναι. Πού είναι αυτός τώρα, πού τώρα οδηγάει. Πάει, λέει, κάτσε να διαβάσω. Σε καμιά εθνική, εκεί τραϊβάρι. Σίφις. Καλημέρα, Κιούλα. Πάω Γρεβενά, με κάνεις παρέα. Καλό ταξίδι. Γρεβενά, ωραία, καλό δρόμο να έχεις. Πήγαινε και οργανωμένος οπαδούς ο Σίφις. Ναι. Έκανε και αυτός χρήση. Να πούμε, θέλει μύριζε. Τι να κάνει το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλώς τον. Μεγάλη νίκη του Πάου. Μεγάλη. Σε μένα δεν τα λέει. Θα τα λέει στους άλλους τους αφελείς. Εμένα δεν τα λέει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Θα μιλήσω για την κλήρωση του κυπέλου του Σουέφα που έχει γίνει πριν 2-3 ώρες. Που πέρασε η μέρα, πέρασε. Πέρασε. Ναι, η κλήρωση που έγινε στα γραφεία της ΣΕΦΑ ή το μεγάλο ξενοδοχείο στη Γενέβη ήταν η τετράδα που έκανε την κλήρωση δύο παλιοί διαιτητές και ένας δικηγόρος. Ναι. Η παρουσία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήταν ο Μάκης Γκαγκάτης. Ο Μάκης, βέβαια. Ο Μάκης, έτσι, Μάκης Μάκαρος, βέβαια. Ναι, κοίτα, θέλω να γνωρίζετε πώς αυτός ο κύριος πήγε εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι χρόνια στην ομάδα, είναι γιος του Βασίλη του Γκαγκάτση, είναι άνθρωπος με γνώσεις. Είσαι λάθος, φίλε μου. Α. Από την ώρα είναι δεξί χέρι του Θοδωρίδη και εκπροσωπεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όχι την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μάλλον την τραγούμε η εκπροσωπήση. Να τα έχουμε καλά με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, γιατί να μην τα έχουμε. Να τελειώσω, φίλε μου. Συγγνώμη. Να τελειώσω παλικάρι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Από την ώρα που έχει καλή φιλίδι με τον Βασίλη, με τον Θοδωρίδη, και ο Θοδωρίδη το προσήγει για γενικό δεξί του χέρι. Ο Βασίλη Γκαγκάτης ήταν στην κλήρωση. Έτσι, αυτομάτως που έγινε η κλήρωση, το τέλος που να γίνει η κλήρωση, βγήκαν αγκαλιασμένοι Βασίλη Γκαγκάτη και Θοδωρίδης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κλήρωση ήταν πολύ μια ωραία φιγούρα που ήξεραν τα μπαλάκια πώς θα πάνε τα μπαλάκια. Δεν ξέρει η αριστερά τα μπαλάκια. Έτσι. Και ξέρουμε πολύ καλά. Ναι, δηλαδή τι υπενήσε, Ερενίκο, τα μπαλάκια, τι γίνανε. Τα μπαλάκια ήταν. Ψυχρά ήταν, στον πάγο. Όταν ήταν πολύ χοντρά. Χοντρά τα μπαλάκια. Χοντρά τα μπαλάκια ήταν και δύσκολα ανοίγανε. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά όταν παίξανε ο ΠΑΟΚ πάνω σχάρι με την ξένη ομάδα που αυτή που. Θα περάσει ο ΠΑΟΚ τη Αλκενίκο. Θα την περάσει. Να τελειώσω. Από την ώρα που πέρασε ο ΠΑΟΚ που έβαλε 3-0. Γιατί γνωρίζουμε πώς ήταν το παιχνίδι. Πάμε στην Πλατανιά. Η Πλατανιά, να πούμε πάνω σχάρι, ναι. Δύο γκολ ήταν επιθετικά φάουλ. Επιθετικά φάουλ ήταν. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τον γκολ που έβαλε ο Μελαμψός. Ναι. Ήταν ο γκολ, προηγήθηκε ένα offside. Ναι. Τέλος πάντων, γνωρίζουμε πολύ η Σάλκε, να γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Είπαμε και ΠΑΟΚ, τέλος πάντων. Ναι. Περάσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί το θέλει ο επίσημος. Α, δεν μας νοιάζει εμάς. Εμάς μας νοιάζει να περάσει. Να τελειώσω, φίλε μου. Από την ώρα που το θέλει ο κύριος για να οικονομήσει πολλά λεφτά. Ναι. Όχι ο κύριος που είσαι από την Σοβιετική Ένωση που το φέρανε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο άλλος, ο μεγαλομέτρος που είναι από την Αλική Γερμανία. Ναι. Έτσι, και το παιδί του θα το πέρασε, το παιδί του θα το πέρασε τον ΠΑΟΚ την επόμενη φάση του κυπέλου UEFA. Δεν τα νοιάζουν αυτά το ΠΑΟΞΙ, ρε Νίκο. Το ΠΑΟΞΙ το νοιάζει να περάσει. Από αυτά που τα λέει. Υπάρχει, να σε κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει ΠΑΟΞΙ. Γιατί δεν υπάρχουν. Έλα, κοίτατε πω. Από το 1900, του 1968, 1998 και 2000, ναι. Ναι. Γιατί ήξερε ο κόσμο τότε ήταν πάντα τις επάρχειες, πάντα τα χαρακόμματα. Πάντα που με απαιτεί. Τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ τι είναι και τελειώνει με αυτό. Τι είναι. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όπως είναι οι συνδέσμοι, έτσι και τελειώνει, οι συνδέσμοι τι είναι. Είναι ένα μαγαζί που πάνε όλοι πίνουν ένα καφέ,
και χωριάζουν με τις κοπελές τους. Και δε βέβαια, δεν έχουν εκείνη την έγκλη. Δεν έχουν εκείνη την έγκλη που είχαν το παρελθόν, λες. Ναι, μάλιστα. Γιατί να σε πω κάτι. Για πες. Αυτομάτως να ξέρεις πολύ καλά, ναι, ότι αρχινάνε τα όργανα να παίρνουν πολύ άσχημα για την ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ναι, από τη μια περίοδο. Άρα που καλά πάω, τι κατάμια έχεις. Κράτησε το κλείστο τελείο. Τότε το έχεις κλείσιμο. Πάμε διάλειμμα τώρα, οι γραμμές είναι ελεύθερες, 90 όλα. Και σε ρωτάνε πολλοί παοξίδες, θα ήθελες να σου στήσεις του πάω κρέα, Αριανέ. Φουκαρά, έτσι σε λένε. Φουκαρά, Αριανέ, διάλειμμα. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. 9.55 και ενώ, ναι, ναι, και 2.31.090.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 
κακομοίρης. Εντάξει, το παραδέχομαι. Εγώ όμως έρχομαι. Δεν έρχομαι. Εσείς που είστε εκεί πάνω, τι κάνετε? Στο 19 κόβεις offside, τέτα τέτ του Μανούσου καθαρό και το κόβεις. Αν έχετε άντερα, να βγείτε να μας πείτε. Το πρώτο γκολ σας δεν ήταν offside δηλαδή? Του πάω. Φυσικά τι ήταν, πήγε άλλο στη φάση και καλά δεν επηρέαζε τώρα. Αφού είπαμε, θα σμπροχθείτε, θα βγείτε τέταρτη, θα σας πάμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Προκαλείστε. Τους προκαλώ όπως με λένε εμένα, ανύπαρκτο και τέτοια. Εγώ δεν μπήκα τόσο σκληρά. Ευνοήθηκαν το πράγμα. Φυσικά ευνοήθηκαν. Στο 19 του κόβει τέτα τέτα, του κόβει του Μανούς τέτα τέτα. Άντε βάλει συγκολ τώρα στο 19 εκεί μέσα στο ΠΑΟΚ και πάνε κάνουν τους κόντρε μετά. Δεν θα σέβεσαι ποτέ, το πούλμαν εκεί θα ήταν. Τελείωνε μετά. Τελειώσατε θα σε έλεγε μετά. Τελειώσατε. Έλα ρε. Τι έλα ρε τώρα. Στο 19 δεν το κόβει τέτα τέτα καθαρό. Του Μανούς. Φυσικά πιανού. Και ποιο μου λέει Μανουσάκη. Θα σου πει ο Παξής και ποιο μου λέει Μανουσάκη. Θα το βάζει να πούμε. Τι ποιο θα το. Τι είναι ο Κλάος να μην το βάλει. Μανούσος είναι. Πώς για. Λοιπόν. Ναι, κάτσε εδώ τι λέει εδώ. Τι κάνει στην Αθήνα, τι έχει κάνει. Τον Παπαθανασάκη, τον Μπαίδη. Σε κανένα καφέ πλέον στα βόρεια προάστια στην Αθήνα δεν λέει κανεί καλημέρα, καλησπέρα. Ο πρώτο πελάτη που μπαίνει λέει Κυριακά Γιούλη! Και οι παρέες λέει απαντάνε με μια φωνή. Τελειώσατε χθες! Ηλίας Χαμουτζής, καλημέρα στον επόμενο κύριο. Γεια στην Αθήνα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Εξαίρετε κύριε. Γεια σας, από Λάρισα, Αλέκος. Γεια σου Αλέκο. Έχουμε ξαναμιλήσει κανένα δύο φορές στο παρελθόν κύριε Ραπτούμπλε. Πού, εδώ στην εκπομπή? Εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Είχες, όταν είχες το Θοδωρή τον Αγιανό κάποια στιγμή παλιότερα. Ναι, το Χρυσαυγίτη. Ναι. Ναι, ναι. Και εσύ είσαι Χρυσαυγίτης? Και Παοξής. Χρυσαυγίτης Παοξής, να πάτε στο ψυχίατρο κύριε. Έλα, τα είπαμε στο παρελθόν αυτά. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Να πάρεις 4.000 Αλβανούς στο κρεβάτι σου. Έλα, ρε, και να πανηγυρίζεις τα κόμματα. Ναι. Σταμάτα, βρε. Πάλι ξεκίνησε, πείτε τα κύριε, πείτε τα. Με το Γρέγο μαζί να κάνετε παρέα. Ναι, με το Γρέγο. Παλιόπαιδο. Να σε ρωτήσω κάτι. Έδωσες μια είδηση την προηγούμενη εβδομάδα από ρεπορτάζ που λες που οφείλεται η ιστορία με τον Τζαβέλα. Όχι, είπα ότι πλακώθηκαν στα αποδυτήρια, αλλά δεν το βγάλατε προς τα έξω, ναι. Μπράβο, ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί μου δημιουργούνται ορισμένες σκέψεις. Και απορώ πως εσένα που σου αρέσει η ίντρικα δεν τα είπες αυτά. Κάτσε, μπορεί να μου διέφυγε. Λοιπόν, καταρχήν γιατί δεν δίνεις Ίβιτς τον Τζαβέλα για ανάρμο στη συμπεριφορά και τον δίνεις για αυτό που τον δίνεις. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Γιατί είναι παλιό χαρακτήρας, γι' αυτό. Μπράβο, λοιπόν. Ένα το κρατούμενο. Για μένα. Δεύτερο... Ναι. Ωραία. Κατά δεύτερον φαίνεται ότι σαν παίκτης δεν σηκώνεις κουβέντα που κανέναν προπονητή. Ναι. Κατά τρίτον, εάν ο Τζαβέλας δεχόταν την παρατήρηση του Ίβιτς Ραπτόπουλε και έλεγε εκεί το θέμα, θα έβγαινε μετά και θα έλεγε ό,τι είπε? Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω. Άρα, τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι τον έπιασε από το λαιμό, λέει ο Τζαβέλας τον Ίβιτς. Εγώ σου λέω δεν τον έπιανε από το λαιμό. Τον έπιασε, αφού πλακωθήκαν. Τι θα γίνει τώρα, ψέματα να πούμε. Μπράβο ρε φίλε, συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Ωραία. Άρα μετά δεν θα έβγαινε και δεν θα γινόταν τίποτα, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν. Άρα μετά δεν θα υπήρχαν ούτε μειωμένες αποδόσεις ούτε τίποτα. Θα γινόταν του μπήκε ψιλοκομμένο. Έτσι νομίζω. Α, μπράβο. Αυτό και μόνο είναι ύποπτο. Άρα Ίβιτς ήξερες από πριν, απλώς θύχτηκε ο εγωισμός σου. Α, ήξερες, αλλά δεν το έλεγες γιατί θύχτηκε ο εγωισμός. Μπράβο. Ναι. Έτσι. Ναι. Όχι τους τρία χωριά για τον Τζαβέλα, γιατί εγώ τουλάχιστον όσο αφορά τον Τζαβέλα, γιατί βγαίνεις και λες ότι δεν τα λέγαμε και πριν, τουλάχιστον ένα χρόνο πίσω, επειδή μιλάω με τον Πασχάλη, τα έχω πει και με τον Πασχάλη. Μιλάς με τον Πασχάλη εσύ, αλλά η πλειοψηφία των Παοξίδων γούσταρε τον Τζαβέλα. Είμαστε λίγο μοιρασμένοι από ό,τι. Όχι, δεν είστε μοιρασμένοι, τον γούσταρε. Εντάξει, φίλε, στο γούσταρε, στο ρουστούν. Κακό δεν είναι, ρε, φίλε. Αυτό που λέμε ότι οι Παοξίδες γουστάραν τον Τζαβέλα, βέβαια όχι σαν τον. Όχι σαν τον Γκαρσία, αλλά τον Κουστάραν. Τέλος πάντων. Ναι.
Εσύ λες δεν τον γουστάρανε. Φυσικά και τον γουστάρανε. Τον γουστάρανε γιατί αν δεν τον γουστάρανε θα μπαίνανε το μέρος του Άγγελου. Ξέρω και από φίλους Λαρισαίους εδώ Παοκτσίδες. Λοιπόν. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο δίπλα που σκοτώνει τα λαχανικά κάτι. Είπε ότι ευνοηθήκατε με την Πλατανιά, απαντήστε του. Παρακαλώ κύριε, ρωτήστε, εδώ είμαι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Ναι, ναι. Φέτος που θα ανεβείτε. Φέτος. Α, θα ανεβούμε, το λέει και ο κύριος, θα ανεβούμε, είδες. Εντάξει, σίγουρα. Πιστεύω θα ανεβείτε. Ναι. Θέλω να μου πεις. Βεβαίως. Πάντως αυτή τη στιγμή. Κάτσε να ρωτήσει. Έχει φοβερό. Σε πόσες σεζόν υπολογίζεις ότι θα ξαναπέσετε. Άκου τώρα, μισό. Θα ξαναπέσουμε, κύριε. Έχετε γίνει λίγο ασανσέρ. Μ' αρέσει το ασανσέρ. Έχω ίντρικα. Έτσι. Ραπτόπουλε. Έλα. Ξέρεις ποιανού είσαι ουσίας. Του θείου Φέστερ. Όχι, ρε φίλε. Άλιστερ Κρόλεϊ. Ψάξτε να το βρει. Θα το βάλω το πρώτο χωρίς πλάκα. Από πώς το είπες? Άλιστερ Κρόλεϊ. Άλιστερ Κρόλεϊ. Πάω Google. Ο κύριος Σκυλετήρης μπορεί να τον ξέρει. Άλιστερ Κρόλεϊ. Θα βάλει και μουσική υπόκρουση. Google θα βάλω τώρα. Δεν έχει. Δεν γλιτώνεις Ραπτόπουλε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αφού το λέω Αργιανός από την Αθήνα. Λέω ότι μόλις τώρα στο Θωμαίδη, ναι, είπε ο Παπαθανασάκης ότι έδωσε λεφτά σε αυτονομίτες που τους ζήτησαν λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το είπε αυτό ο Παπαθανασάκης. Δεν βλέπουμε. Αλλά για άλλο σύριαλ εκεί πέρα. Άλλο σύριαλ αυτό. Και σύριαλ. Μια Θεσσαλονίκη ένα σύριαλ είναι. Ήρθε λοιπόν ένα σκηνοθέτης ο Ραπτόπουλος 29 του μηνός, ναι, να βγάλει αυτό το σύριαλ. Θα το βγάλει. Στα έξω. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. 90 όλα. Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα. Άλιστερ Κρόλε. Είναι πιο άσχημος από μένα. Αν 70 ρίσω μπορεί και δεν πεθάνω. Ναι, ναι, κάτσε να βρούμε. Κρόλε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα στην παρέα. Έτσι. Ραπτόπουλε. Ναι. Τον Άγγελο δεν γουστάραμε. Όχι τον Τζέλα γουστάραμε. Δεν ξέρω ρε φίλε. Εγώ ξέρω ότι υποτίθεται τον Αναστασιάδη. Τον γουστάρατε, πηγαίνετε για πρωτάθλημα, αλλά στην κόντρα Τζαβέλα Αναστασιάδη προτιμήσατε τον Τζαβέλα. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη μην ότι γουστάρουμε τον Άγιο τον Τζαβέλα τώρα, γιατί δεν έκανε και λίγα. Εν πάση περιπτώσει, διόρθωση ήταν αυτό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Το δεύτερο. Αυτό που σε ακούω πάρα πολύ, σε ακούω καθημερινά, σε ακούω τα βράδια, τώρα ταξιδεύω, έρχομαι και από μακρινό ταξίδι. Πού είσαι? Τώρα εδώ στη Σύνδο έφτασα, τώρα έφτασα. Σύνδο, μάλλον. Αυτό που λέει, όλοι σ' ακούνε, ψύχουση τους έχεις γίνει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν χωρίζουν οι γυναίκες. Δεν τους χωρίζουν. Τι να κάνω, δεν πιάνει άλλο το. Δεν πιάνει άλλο το αυτό το ράδιο. Κόλλησε με πάντα. Κάτι που με πειράζει σε σένα, Ραπτόπουλε. Ωχ, Ραπτόπουλε. Όχι ρε κακό, το κάνεις συνέχεια. Εγώ σέβομαι ότι δεν γουστάρεις τα θεία και τα λοιπά, σταμάτα να τα κρίνεις και σταμάτα να. Όχι, τα μόνο τον κόκκινο κολλάω, τα θεία δεν γουστάρω. Τι με νοιάζει εμένα, πελάτης δεν είμαι. Απλά αυτός ο κόκκινος. Επειδή τώρα το παίζει να πούμε. Εγώ άκουρε, ακούω καθημερινά. Δεν μπορώ να ακούω τους υποκριτές. Είναι παλιωτόμαρα και το παίζουν χριστιανοί. Σαν τον κόκκινο. Δεν τι νοιάζει, άστονα να κάνει. Άστονα να κάνει. Ακούγεται άσχημα, εγώ σαν φίλος το λέω ρε φίλε. Ναι. Ακούγεται άσχημα το να βρίζεις τα θεία, γιατί κάποιοι τα νοσταλγούν, κάποιοι τα πιστούν, κάποιοι κάνουν ρε, το σταυρό. Ρε μάψεις εγώ να βρίζω τα θεία. Δεν βρίζει ρε φίλε, και εγώ τον ακούω κάθε να μέρα. Βρίζει, να τα προσβάλλει, εντάξει, άτε να το πω έτσι. Να τα προσβάλλει. Γιατί το έχεις κάνει πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ακούγεται λίγο άσχημα. Ρε φίλε. Εγώ δεν είμαι πελάτης. Δεν έχω βρει κανέναν. Βρε καλά κάνεις. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Κανείς δεν είναι πελάτης. Απλά στο ράδιο σου λέω ακούγεται λίγο άσχημα. Ακούγεται άσχημα, βέβαια ακούγεται άσχημα. Όταν ο άλλος πάει με την κουμπάρα, πάει κλέβει. Πάει κάνει και μου το παίζει ένα κουμπάρα. Εσύ πες ότι μπορεί να το φας αυτό. Εγώ δεν το τρώω. Πώς θα γίνει. Ρε, σε αυτό είμαι μαζί σου. Απλά σου λέω ακούγεται άσχημα το τον κρίνεις στο ράδιο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, άστο, η δουλειά σου είναι κάτι παραπάνω. Για καλό σου το λέει άνθρωπος τώρα, ρε. Δεν σου λέει για κακό. Να σε προσβάλλω, ούτε να, να σου πω κάτι, ρε παιδί. Ακούγεται άσχημα, δηλαδή θα του λες του κόκκινου, πας εκκλησία και μετά τα πετάς από εδώ και από εκεί. Ακούγεται άσχημα. Άστο να πιστεύω όπου γουστά. Βρε, είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι. Άμα είναι αλήθεια, γιατί ακούγεται άσχημα. Άσχημα. Το λέω δέκατη φορά. Και 100 να το πεις και το ίδιο κεφάλι, δεν αλλάζει αυτό. Εγώ είμαι ασυγκράτητος. Δηλαδή, βλέπω ας πούμε κάποιον ο οποίος έρχεται ας πούμε με συμφορολογικό τρόπο να μου μιλήσει. Ας μην πάμε στα θεία. Ραπτόπουλε, πολύ σε συμπαθώ, πολύ σε αγαπάω. Λέω μπες στο θέμα γιατί κάτι θες. Δημιουργείται την αρπαχτή. Ναι, κάτι θες. Ας τον πρόλογο, δεν θέλω έκθεση. Και καταλήγουμε ότι. Να τα μαθά.
Έλληνες Κρήτης και Κρήτης. Α, να το Γιάννης. Μετά λέει ο άλλος, είμαι λέει Χρυσαυγίτης, ο χθεσινός. Μάλιστα, που πας στον οδοντίατρο, στα Σκόπια, μπράβο. Που πας στο καζίνο, στο Βελίγιο, πώς το λένε. Στη Βουλγάρια, στο Φίνιξ. Στο Γευγέλη. Ναι, στο Γευγέλη. Παντρεύτηκες, παντρεύτηκες. Που βάζεις βενζίνη. Η γυναίκα σου τι είναι, Βουλγάρα. Ρε, ας το διάλα από εδώ, ρε, που σε Χρυσαυγίτη. Σερ. Κατάλαβε τι. Ναι, άντε, μπράβο. Εντάξει, έχει δίκιο. Και ένα τρίτο που σε αυτό όμως που λες, ότι ο τρόπος καμιά φορά έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ είμαι χοντράνθρωπος. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε, παιδί μου. Δεν έχω τάκτ. Αυτό είναι το. Ναι, αυτό. Δεν έχω τάκτ. Έχει γωνίες. Έχει πολλέ γωνίες. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Γι' αυτό το λέω απλά, επειδή τα έχει αυτά τα χοντρά. Σήμερα με πήρα τηλέφωνο στο σπίτι, α πούμε. Και δεν γούσταρα αυτός που με πήρε, τέλος πάντων. Και άρχισα να καυγίζω. Έφυγε το σκύλι. Είναι λίγο χειρπανέας. Δεν γίνεται. Δεν έχω εγώ. Έχει λίγο το χαλαστρινό μέσα του. Δεν μπορεί. Δεν έχω γιατριά. Και κάτι τρίτο. Λέγε, φίλε. Ρε συ Νικόλα. Ρε συ Νικόλα. Ο Νικόλα. Τον Νικόλα. Τον Νικόλα που κοιτάζω πολύ. Που είναι θέσμος. Οι άλλοι πήγαν καθίσαν 5 χρόνια μέσα στη φυλακή. Γιατί είχαν ένα τσουβάλι μαχαίρια, ένα τσουβάλι σβανάδες και πηγαίνανε και σφάζανε και πετούσανε μπουκάλια κόσμο. Αυτά νοσταλγείς ρε Νικόλα. Λοιπόν ο σύνδεσμος έτσι πρέπει να είναι Νικόλα. Καφεδάκι. Σβανάδες. Ορίστε. Σβανάδες. Είσαι από τα Τρίκαλα που Λάρισα, από πού είσαι. Ακούς σβανάδες. Σβανάδες. Σβανάδες ρε, από χωριό είμαι ρε φίλε. Από χωριό. Ναι, γιατί ο Ρανατόπουλος δεν ξέρει τι είναι ο σβανάς και τον εξηγώ τώρα. Ναι. Θα εξήγησε του τι είναι ο σβανάς. Μαζεύουμε πέσω τα σακούλα. Ναι. Δηλαδή πώς θέλουμε τους συνδέσμους, έτσι, δεν προστάρουμε. Άμα είναι έτσι, ας ρωτήσει ο Νικόλας τον Τρίγωνο, τον Μανάβη, όλη την παρέα, γιατί σταματήσανε να πηγαίνουν στον ΠΑΟ και στους συνδέσμους, γιατί πηγαίνανε 50 άτομα και διαλούσανε ό,τι βρίσκανε μπροστά τους. Ο σύνδεσμος πρέπει να είναι έτσι πως είναι τώρα. Καφεδάκι, ωραίος, ήρεμος, ωραίος, και να πηγαίνουμε στα ματσάκια, να γουστάρουμε και να φεύγουμε. Όχι να πηγαίνουμε για πόλεμο, ο Νικόλα. Ναι, εντάξει, ήταν άλλη εποχή. Άλλη, φυσικά ήταν άλλη εποχή ρε φίλε, γι' αυτό η άλλη εποχή σταμάτησε να πηγαίνει στο γήπεδο. Ας μου πει ο Νικόλας γιατί ο Τρίγωνος δεν πάει στο γήπεδο, γιατί ο Μανάβης, γιατί όλη η παρέα δεν πάνε στο γήπεδο. Γιατί τα παιδιά που μπήκανε στη φυλακή δεν πάνε στο γήπεδο. Όχι γιατί τους απαγορεύσανε, αλλά γιατί δεν πάνε στο γήπεδο. Γιατί ρε φίλε πηγαίνουμε στο γήπεδο για να τα σπάσουμε. Δεν είναι λογικό αυτό ρε φίλε, κάποτε πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό το βιολί και δεν μπορεί. Μου λέει τώρα εμένα ο Νικόλας ότι νοσταλγεί εκείνα τα χρόνια. Δεν είναι σωστό. Κοίταξε, δεν είναι μόνο ο Νικόλας που νοσταλγεί εκείνα τα χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλοί που νοσταλγούν την Τούμπα πριν από 30 χρόνια. Την αισθητική της. Τώρα πάω ξύς 50άριδες. Τους 50άριδες τώρα. Τώρα που ακούω ένας 50άρης, πάω ξύς 60άρης, 55άρης, πρώην καρνίβαλος, που έχει μπει μέσα στα εστιατόρια, έχει πλακώσει το ξύλο τον εστιατόρα, του έχει πάρει το γουρουνόπουλο να το φάει τζάμπα. Έχει πάρει και ένα ψυγείο, μαλαματίνες. Αυτό το νοσταλγείο ρε φίλε, πώς θα γίνει. Άμα το πεις θα διαλέξεις, θα διαλέξεις. Να μπει μέσα στο Χαριλάου ή μέσα στο Καφτατζόγλιο με τις κλωτσιές, να... το νοσταλγία. Δεν γυρίσει καμιά καντίνα ανάποδα. Καμιά καντίνα ανάποδα. Η ρόδες ψηλά. Βέβαια το νοσταλγεί. Σου λέει τώρα είναι λίγο κρύα η κατάσταση. Βέβαια. Θυμάσαι οι καντίνες παλιά μόνο τετράγωνη ρουφή. Δεν είχα στρόγγυλη. Είναι να σπάσουν και τα μαγαζιά. Σπάγανε και τα μαγαζιά, τις βιτρίνες, κλέβανε από μέσα κανένα ρούχο. Μόνο σε εκδρομές τρώγανε στακό. Γιατί δεν πληρώνανε. Ναι. Ερχόταν ο λογαριασμός, πόσα είναι, 5.000. Ό,τι και να είναι το ίδιο. Πάει το μαγαζί να πούμε. Αυτό είναι την πιτζίμι ΠΑΟΚ. Να σου κάνω εγώ μια τέτοια. Αυτή είναι η ταινία. Σου κάνω εγώ μια τέτοια ταινία, να σπάει στα ταμεία να πούμε. Να πηγαίνει στα Τρίκαλα να κατεβάζει 10 σούβλες. Ναι, την πιτζίμι ΠΑΟΚ. Το άψη λογαριασμό δεν μα νοιάζει. Δεν με νοιάζει ο λογαριασμό. Πρώτη Δευτέρα, γεια σα. Άντε, γεια. 9.42, ναι, έχουμε τον άλλη στην Κρόουλ εδώ, ναι. Ναι, φίλε. Το παρατηρήσει, να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σου, καρτάση. Επόμενο κύριο, ναι. Καλημέρα. Μπιτζιμάρις. Όλοι τους βλέπω τώρα το Θωμαίδη που αφήνει και μουσι πασοκικό. Παπαθανασάκης θα ρίξει και είναι βοηθός του Πεντμεζά και του Τότη. Αλλάζει τα λάδια. Τα βάζει. Τα μπουζουκαλώδια περιμένει. Εκεί δίπλα στο Παπαθανασάκη ένα κέρινο ομοίωμα. Κάτω δεξιά ένας τύπος ο οποίος
πρέπει να πυροβολημένο. Αυτό που κάτω τι έχει κεφαλικό, χτύπησε. Ο Τσαρούχα. Κύριε, το πλέον. Ο καπετάνιο έχει πολλά χρήματα και δεν νομίζω. Ο αδερφό σου μιλάει έτσι, όχι αυτό. Άσε να μιλήσει, πε μα. Τι είναι, ρε Αριανέ, τι έγινε. Ο αδερφό του μιλάει έτσι, όχι αυτό, ρε. Αυτό εγώ έχω. Έχω πτυχία εγώ και θα ρωτήσω. Ο Μπαρινάκη θα πάει φυλακή. Έχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Δεν το συγκρατώ σήμερα. Ναι, δεν το συγκρατώ. Έχω μπει στο ίντερνετ. Έχω βρει το απόσπασμα. Θα σου βάλω κλείνοντα να το ακούσει. Τώρα τη live εκπομπή που κάνει τώρα. Ναι. Ωραία. Πρώτα πήρα για χιουμοριστικό έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο γιατί είμαι και εγώ πτώμα 15 ώρε ο πόδι. Ο Μπούζο είναι σαν γυμνασιάρη στη δεκαετία του 50 στο 5ο γυμνάσιο κάτω στην παραλία και εξαφανιστεί. Πόσο τρεμοπέζει η εικόνα. Τρεμοπέζει η εικόνα, τον έχει βγάλει ο Πόκο Λόκο. Μισά άσπρα, μισά μαύρα. Ναι. Για λέγε. Θα σου πω κάτι που άμα το πω στο μεσημέρι θα με κλείσει ο Γρηγόρης, γι' αυτό θα σου το πω. Α, τώρα. Πες το τώρα. Κατάλαβα πόσο ο Γρηγόρης από την εκφώνηση που κάνει ενός χορηγού, άμα τον ξέρει προσωπικά ή όχι. Για πες. Λέει παράδειγμα με τη μεταλλική φωνή. Αυτά δεν είναι λουκάνικα. Αυτά είναι λαθμά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καλές σχέσεις. Άμα έλεγε ο Γρηγόρης. Περιμένει κούτρα λουκάνικα. Αυτά δεν είναι λουκάνικα. Αυτά είναι θαύμα. Πάρτε και δεν θα χάσετε. Εκεί θα καταλάβεις ότι έχει πάρει 15 μέτρα λουκάνικα σπίτι. Και μόνο την εκφορά του χορηγού το καταλαβαίνεις. Βγάζεις το παράπονο. Έχει πάρει λουκάνικο. Ο δικός μας κλειδαρά. Πετκανίτσας. Εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει παίξει. Αλλά στα λουκάνικα που δεν έχει πάρει κανένα 5 μέτρα για το σπίτι. Αυτά δεν είναι λουκάνικα. Αυτά είναι θαύμα. Λουκάνικα είναι πείματα αυτά. Από το δώσεις και 3 χιλιόμετρα να δεις την καλά. Τι είπε ο Παπαθανασάκης. Μισό, να στο βάλω, να το ακούσεις τώρα. Συγγνώμη για την ποιότητα για τους φίλους ακροατές, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι από υπολογιστή σε κινητό και από το κινητό στα ραδιόφωνο. Εντάξει, δεδομένο είναι. Ναι, ακούσε λίγο, ακούσε. Για πάμε. Αυτοί που σας πλησίασαν, επειδή είπατε προηγουμένως, για ποιο λόγο δεν μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο δεν σας θέλουν οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή. Σας είχα ζητήσει χρήματα, πήραν χρήματα ποτέ από εσάς. Τα παιδιά του Ηρακλή. Έχω ακούσει πως αυτό γίνεται σε άλλες ομάδες. Τα παιδιά του Ηρακλή δεν είναι εκεί για τα, δεν είναι εκεί για τα χρήματα. Δεν είναι, είναι καλά, δεν είναι έτσι για τα χρήματα. Αγαπάνε την ομάδα. Είχε εσύ δύο άτομα και λέγανε είμαστε αυτόνομοι και οι δικοί μου τους δώνανε χρήματα. Εντάξει όμως, δεν είναι η οργάνωση τέτοια. Σε κάποιους δώσατε όμως. Δεν χρειαζόταν βοήθεια, εντάξει. Δεν ξέρω αν ακούστηκαν όλα καλά. Καμπάνα. Βοήθεια. Βοήθεια. Δυο άτομα ήταν. Βοήθεια ήταν. Δεν είναι βοήθεια τα παιδιά. Κάτσε, ο ένας πρέπει να είναι και γνωστός μου παλιός. Σταμάτα τώρα εσύ. Κύριε Καγιούλη. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Βάλ το πάλι. Τα παιδιά ήταν βοήθεια ήθελα. Βοήθεια θέλαν τα παιδιά. Με τον καραζιέρι είναι κοίτα τον. Για βάλε. Ρε φίλε δεν μπορώ τώρα, έχω κάνει ολόκληρη μόντα για να σου βάλω. Ακούσει από ζωντανή εκπομπή. Δεν γίνεται. Τεχνικά μέσα καταλαβαίνεις. Είναι καλά τα παιδιά του Ηρακλή. Κάνα δύο λέει μόνο μου ζητήσαμε. Για άλλα καμπάνα. Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε! Έστειλε ένας Αθηναίος εδώ μήνυμα λέει στα βόρεια προάστια κάνουν λέει χουλιαμά στις καφετέριες. Μπαίνει μέσα ξέρω εγώ φωνάζουν κύριε Καγιούλη και άλλοι από κάτω φωνάζουν τελειώσατε λέει. Έτσι γίνεται χαιρετισμός. Δεν ξέρω. Ραπτόπουλος είναι πανελλάδιος ρε. Δεν έχει σύνορα. Τι είναι αυτός ο Ραπτόπουλος. Τι μούρι κάλτ είναι αυτή ρε. Πανελλάδιος είναι ρε. Πανελλάδιος είναι. Να φέρω και τον Αλέφαντο στο... Πώς το λένε? Στο Μήλο. Στο Μήλο. Πω θέλω τον Αλέφαντο. Ραπτόπουλε, ναι. Φαντάζομαι το εξής στην παράσταση. Ναι. Εσύ να βγαίνεις, το μαλλί από πάνω είναι λίγο εντάξει γνωστό. Να βάλεις ξέρω εγώ γύρω γύρω μαλλί, όποιον από τους δύο θες κάνε εσύ ξέρω εγώ το γράντα το ψηφίδι. Και να σκάει ηχογραφημένο μήνυμα δικό σου που και καλά είναι ψηφίδιση ή ο γράντας στο τηλέφωνο και να κάνει συζήτηση. Σου δίνω ιδέες τώρα, πανικός. Άσε ρε τέρα, έχω, καταρχήν το έχω πάρει, δεν θέλω να πω τι σχεδιάζω, αλλά δεν θέλω να σε προδιαθέσω, να σε προδιάσω τι θα κάνω, αλλά... Εγώ θα δω, πιστεύω ότι. Ένα λογαριασμό ΔΕΗ πάντως τον έχω στο τσεπάκι μου. Εγώ πιστεύω ότι κανένα δυο βράδια στην πλατεία Δημοκρατία στο τμήμα θα κάνουμε. Εσύ βλέπω τη δουλειά εγώ τώρα. Λες. Λες. Έκανε ραπτό.
Έκανε ο Ραπτόπουλος θεατρική παράσταση και έπιασε στο στόμα του τον αδερφό μου για το 1 εκατομμύριο της ΔΕΗ. Και δεν μπορώ να κοιμηθώ από την ανησυχία μου. Ο Φαλακρός, ο Βλάκας. Κύριε μου, τα χρήματα ο αδελφός μου τα έκανε τόσα χρόνια ήταν στην ομάδα. Και αν δεν πλήρωσε 6-7 μήνες το λογαριασμό, οι 998.000 γίνανε 1 εκατομμύριο. Καλά. Ο αδερφός μου φταίει, κύριε μου. Θα μας φέρεις όδωρε σάντουιτς και τσιγάρα. Εγώ ξέρω αυτό το κάνω. Έτσι βλέπω τη δουλειά εκεί. Και καθαρό εσώρουχο. Γιατί να κάτσει Σάββατο. Να πάμε, καλά ήρθε ο Δωρός. Με καθαρό εσώρουχο και κάλτσα. Θα είναι 29 Δεκέμβρη κλειστά τα δικαστήρια. Ένα θα σου πω μόνο. Θα ντυθώ πρόεδρος του Αγίου Αντωνίου της ομάδας και θα μιλήσω. Δεν σε μπορώ. Στο ατρωμί του Αγίου Αντωνίου θα γίνω πρόεδρος. Δεν σε μπορώ. Κλάφτα χαρά λάμπε. Τι γέλιο έχει να γίνει, ρε φίλε. Κλάφτα χαρά λάμπε. Λοιπόν. Άντε καλή εκπομπή, παιδιά. Να σε καλά. Έχει καταπλήξει το Πανελλήνιο ο Καρασγέρης. Άκου να δεις, λέει, ζητούσαν λεφτά, λέει, και ήθελαν βοήθεια. Τι βοήθεια. Βοήθεια τα παιδιά. Ποια παιδιά, δεν ξέρω. Ποια παιδιά. Λέει, αόριστα όταν μιλάτε. Πέσαν οι γραμμές. Πέσαν. Ναι, τι αναβοσμούν και τα πέσανε όλα μαζί. Πέσαν όλες μαζί. 2-31-0, όλα 90. Οι παοξίδες δεν έχουν να αντιπαρατεθούν μαζί σου για γιατί τα, να αντιπαρατεθούν για τα γκολ. Εντάξει, ρε, γιατί. Του κολλά και. Κολλάμε, μα κολλάνε, του κολλάμε, κολλιόμαστε και τέτοια. Εντάξει. Πέναλτι σαν και δυο από ναι, πάμε στον κόσμο. Γιατί, αφού θα βοηθήσει, στραγαλίπαμε, πάλι θα βγουν τα παιδιά. Δηλαδή ο Άρης θα βγει, ο ΠΑΟΚ Ευρώπη, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής. Ο ΠΑΟΚ θα βγει, ο Άρης θα βγει, ο Ολυμπιακός του χρόνου, ερχόμαστε, τελειώσατε. Αυτά είναι για να περνάει η ώρα μας πολύ ωραία. Λέει ο φίλος, ο προηγούμενος κακεντρεχής ακροατής έχει άδικο, λέει. Ραπ, ο Άλιστερ Κρόουλι είναι σωσίας δικό σου, όχι εσύ, λέει, δικό σου. Ναι, τον είπα τον 9, δηλαδή ναι. Έχει δίκιο, είναι κακεντρεχής. Τι κάρτα έδωσε σήμερα στον Ήλιτς, λέει, ο άλλος πάει με τις τάπες στο κεφάλι, δεν σχολίασες ακόμη. Την είδα τη φάση για τον Μπουκουβάλα. Στον δάσκαλο έρχεται και αυτό. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Αλαράπ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Μιχάλης από Γιάννη Τσάτ, λέει, όλα καλά. Την παλεύουμε, εσύ τι κάνεις, φίλε. Την παλεύεις, ο Σικιουριτάς, πώς πάει. Καλά, ρε φίλε. Εδώ. Συνάδελφος είσαι. Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, όλοι στο νυχτοκάματο είμαστε, ναι. Δεν είμαι ακριβώς. Έχω δώσει τις εξετάσεις. Έχω κάνει τα σεμινάρια και περιμένω για την πιστοποίηση. Α, ναι, εντάξει, ναι. Είμαι καινούργια φουρνιά εγώ. Τι νομίζεις και εγώ επειδή είμαι παλιά φουρνιά, τι παλιά φουρνιά. Και εγώ τόσο καιρό έφτιαχνα έτσι. Να πούμε τώρα την πήρα την πιστοποίηση. Ναι, ναι, φρέσκια είναι, αλλά εντάξει τώρα τη παλιά σου. Εγώ πάντως όταν ήμουν μικρός και είχα ένα φίλο που ήταν σεκιουριτάς. Πριν την κρίση, πολύ πριν την κρίση. Μου λέει, έλα λέει μια βόλτα λέει μαζί, λέω χωρίς λέει σουγιά, εγώ δεν πάω. Εντάξει, κοίταξε να πω στο φίλο ότι εντάξει τα λεφτά δεν είναι πολλά, αλλά πάντα θα βρει ένα μυροκάμα. Όχι, όχι, εγώ το θέλω για εξτραδάκι. Ναι, άμπραβο, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, ραπ καταρχήν τρελαίνομαι να ακούω τις παλιές ιστορίες, ειδικά σε κάτι stand rap comedy και κάτι τέτοιο που δεν τα κάνεις δυστυχώς ακόμα. Λες τρομερά πράγματα, κάνεις τρομερή καζούρα στο φίλο στον κόκκινο. Να μπορώ να έχω και μακριά το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Οι μηνύσεις δεν με πειράζουν. Ναι, οι μηνύσεις θα πάρω το γρόλιο, θα πάρω τηλέφωνο τον Κούγια. Θα τους βγάλουμε τρελούς. Δεν το εννοούσα αυτό, εννοούσα το άλλο. Ο πελάτης μου είπε κάτι άλλο. Ο πελάτης μου άστα τώρα, λέγε, ναι. Ραπ, ναι. Τι παράσταση ανεβάζεις? Λαϊκό δικαστήριο. Θα είναι αυτοσχέδια ή έχεις κάποιο σενάριο? Όχι, κάνω το σχέδιο, κάνω και πρόβες τώρα στον καθρέφτη. Α, κατάλαβα. Πώς έκανε ο Κούρκουλος εκεί στο. Το Ιώτα Μπορντό. Χρώματος Μπορντό. Το Ιώτα Μπορντό. Το Ιώτα Μπορντό. Χρώματος Μπορντό. Δεν υπάρχει το Ιώτα Μπορντό. Έτσι γράφει εδώ. Δεν υπάρχει το Ιώτα Μπορντό, χρώματος Μπορντό. Και σήμερα. Πέπερνο Ανθρωπάκος. Καρίνα είναι το Ιώτα. Φώναζε. Ραπ. Άκου. Σήμερα είχα πάει για τρέξιμο, άκουγα το ραδιόφωνο πάλι σήμερα μεσημεράκι και σ' ακούω που χάνεται ένα μάξι Σιντροέν, βασικά που χτύπησε ένα Σιντροέν. Ναι. Διάβαζε και εσύ είμαι έτοιμος να σκάσεις τα γέλια. Μπελίγκρο. Μπερλίγκο. Ναι, ναι. Ασυμβή Μπερλίγκο. Τώρα θέλω να σε πω για την σημερινή κλήρωση, έτσι αν θέλεις να ακούσεις. Ποια κλήρωση? Πιστεύω για τον Μπάο. Γύρω παλίγκο, έτσι, ναι, ναι. Ναι, πες μας, φίλε. Πιστεύω και κρύο και ζεστό, έτσι, και θέλω και δεν θέλω. Γιατί δεν θες? Σε φάση ότι δεν με πείραξε, δηλαδή. Είναι πιο πολύ πείραξε μια... επειδή κληρώθηκε ο Ολυμπιακός με αυτή το τέτοιο, εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου. Γιατί πείραξε, έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο φαινομενικά. Και εγώ αυτό τους λέω, ότι είναι πολύ πλούσιος ο πρόεδρος τους, ρε φίλε. Και ο πρόεδρος και η ομάδα έχει, είναι σε καλό σημείο. Και τραβάει κάτι κόντρα επιθέσεις. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Αυτή νομίζουν επειδή τώρα. Τραβάει κάτι κόντρα επιθέσεις. Αχά. Πιστεύω ράπο Ολυμπιακός. Και επειδή τα Γιάννενα τέσσερις παίκτες καθίσαν όρθιοι και κάνε σέντρο άλλος και πέρασε από τέσσερα ποδάρια, 8 ποδάρια. Κύριε φίλε, αφού μπροστά από τι αντακόστα τους. Τα Γιάννενα αυτή η φιλική ομάδα σε όλους.
Άσε ρε τώρα, μασάμε τόσα χρόνια. Σακούλες στα μάτια μας κάνανε. Τέσσερις ντοματέ και ο τερματοφύλακας πέντε. Η μπάλα πήγαινε. Ήρθε ο Καρντόσο να γίνει σκόρερ. Άντε ρε, φύγετε από εδώ να μας πει. Άσε να μας πει γιατί. Αμαρτωλάρες να πούμε. Πες μας για το ΠΑΟΚ, για την κλήρωση. Αμαρτωλή. Αν μπορέσει να κρατήσει εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ ένα καλό σκορ, να δεχτεί ένα γκολ, να βάλει ένα γκολ. Να μην δηλαδή ξεφτυλιστεί σε φάση 2-2-3-3. Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, φίλε. Φίλε 3-5-2. Έτσι όπως το παίζουν αυτός εδώ ανοιχτά. Άμα έχεις 4 παίκτες στη γραμμή, ο ΠΑΟΚ και αυτοί έχουν 2 και ανεβαίνει ο Μάτος και ο Λέοβας και κλείνει μέσα ο Τζαλμά με τον Ροντρίγκες. Αλλά τι να σε κάνω, μωρέ, που δεν έχεις κανένα δεξί μπακ της προκοπής να πετάξεις χαφ το Μάτος. Μπράβο, ρε, και φίλοι. Να γίνει το πάρτι της Αλεπούς εκεί πέρα. Έχεις εκεί το χοντρό, τον Μπίζες Βαρακίνο, τον Πυροκυλιά. Πήγε να πούμε 90 λεπτά από την πλάγια γραμμή και σέντρενε ο ΠΑΟΚ. Είχε τον άλλο με κίτρινη κάρτα και δεν μπόρεσε να πάει πάνω του, πάρει μια κόκκινη. Μια φορά, ρε, πες τον άρε. Ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ότι ο Τζάλμα έχει καταλάβει ότι είναι χασογκόλης. Και πάει στη σέντρα, ναι. Δεν πάει στο να κλείσει μέσα. Ενώ ο άλλος ο Αράπακλας ο Μαύρος είναι πολύ ωραίος. Μπαίνει μέσα. Σου λέει το χάσω, το χάσα. Ναι, αλλά είναι πολύ γρήγορος, ρε φίλε. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, και οι δύο είναι φανταστικοί. Εμένα, εγώ τους αγαπάω και τους δύο. Πάρα πολύ. Κάνω καλό χουλιάμα. Και τον Ροντρίγκες αγαπάω πολύ και τον αυτόνα. Πολύ τους αγαπάω. 30 μέτρα τουλάχιστον ταχύτητα. Ναι, μ' αρέσουν πολύ. Και α τα χάνουν τα γκολ. Μόνο που χοροπηδάνε οι άλλοι, σαν τα κατσίκια επάνω, εμένα με φτάνει. Πιάνει την μπάλα ο Ροντρίγκες και όλοι στα τραπέζια πάνω στο καφενείο. Κάνει τον Τουβρουτζάνα που με τα ζεμπέγια και ξεκινάνε εκεί πέρα. Ραπ, εγώ τέλος πάντων για να κλείσω για ναι, να γιατί έχει τη γραμμή. Ναι. Πιστεύω ότι με ένα σοβαρό ευρωπαϊκό πρόσωπο δεν θα ξεφτυλιστούμε. Ποιο θα ξεφτυλίσει, όχι ρε φίλε, καλά θα πας. Ο ΠΑΟΚ ξεφτυλίστηκε ποτέ στην Ευρώπη. Πέρα από την πλάκα τώρα, ξεφτυλίστηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ποτέ. Ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει δύσκολα, θα περάσει. Θα το πάει και παράτα μπορεί να το πάει. Αλλά έχει τον ήδη σου δεν στροφάρει το μυαλό του. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, δευτερόλεπτα. Ραπτό, ο Μπιζίν ΠΑΟΚ θέλει το διπλανό σου στο κύπελο για εξπερμάτωση, λέει. Πολύ ευχαρίστω να περάσουμε, κύριε. Ναι. Περάστε από τη Χαριλάου. Του Ζουνίδη, φίλε, θα τα αναλύσω. Έφτιαξε καλά την άμυνα, πολύ καλά και στα δυο τα μάτς. Και σε αποστάσεις η ομάδα. Και έβγαλε και τον, πώς το λένε, τον Λεντέσμα από την ομάδα και έβαλε δίπλα στο Ζέκα το Λουτ. Πιο καλά ρολάρι. Ναι. Έχω μια ένσταση για τον Βηγιαφάνε στη γραμμή και τον Ιμπάρμπο δεκάρι. Γιατί? Και πιστεύω, δεν το διαφάνεις, το θέλω πιο πολύ δεκάρι. Και ναι. Επίσης και τελειώνω και πάμε στις γραμμές. Είναι πολύ καλό που επιμένει στο Βλαχοδήμο. Εφού του βγήκε ρε φίλε. Τον τερματοφύλακα. Πάει στο Βλαχοδήμο τον εξτρέμ να τον αναστήσει. Μακάρι. Και τον Μπουμάλ. Ναι. Που σαν εξτρέμ έχουν το ένα με έναν. Τώρα, πώς θα τους αξιοποιήσει, δικό του το θέμα. Θα τη βρει την άκρη. Μπράβο. Θα τη βρει. Είναι καλός προπονητής. Ναι. Είναι κάνει αλλαγές, δεν φοβάται. Μια από τις λίγες διαφωνίες που έχω με τον Αλέφατο είναι ότι τον Ουζουνίδη δεν τον πάει. Εντάξει. Τώρα, δεν ξέρω τώρα τι κόλλημα έχει. Περιμένει το Κόμο. Καλημέρα, Κόμο. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Νάτος. Αριανός Κουλτουριάνης. Καλημέρα μου και στο Σεκιουριτά. Το όνομά σου. Το δικό μου, Στέφανος. Στέφανος, ναι. Είχε συμπέδευε με τον άλλο, με τον Θόδωρο, γι' αυτό δεν θυμόμουν πολύ. Και ο Θόδωρος ήταν η Χρυσαυγήτης από την άλλη μεριά, ναι. Γεια σου, φιλαράκι, σου κοιτάρια, ναι. Άστον αυτό να γκρινιάζει εδώ το φαλάκρι. Άστον, και εγώ φαλάκρι. Λοιπόν, ναι. Με έδωσε ρίσματα για ποδοσφαιρική προσέγγιση σήμερα. Ποιο, ο Στέφανος. Βασικά να ξέρεις, Κωστή, θα σου πω πώς θα ξεκινήσει την εκπομπή του αύριο Κόκκινος. Για πάμε. Τον έφαγε στο Ζάιρο. Τον έπαιξε anytime scorer. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και φυσικά επειδή ακούστηκε αυτή η πρόβλεψη για τα λοιπά, να μην σου πω λόγο, αρκετοί μιλάμε, λέγανε κρίμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει γκολ. Ναι, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Ήθελε πολύ να βάλει γκολ. Δεν ήθελε παίχτη να μην θέλει να βάλει γκολ. Ήθελε, λέω, πολύ να βάλει γκολ. Λίγο ήθελε να βάλει. Αν μπορούσε κάποιος άνθρωπος να είναι. Αν μπορούσε κάποιος άνθρωπος να είναι στο θέλω ενός ανθρώπου μέσα στο μυαλό του, θα μπορούσε να κάνει και πολλά διαφορετικά πράγματα. Οπότε το κλείνουμε το θέμα. Το κλείνουμε. Έρχεται ο Ιβάν Σαββίδης, 28 του μηνός, ναι. Μία μέρα πριν την παράσταση, ναι. Και σε ρωτάει το εξής. Ναι. Δεξί μπακ το Γενάρη ή σέντερ φορ στη θέση του Κλάους. Το Γενάρη. Ναι. Δεξί μπακ
Το Γενάρη. Για να πάει το Μάτος στα εξάρια, λες. Εγώ θα πάω το Μάτος στα εξάρια και θα πάω ένα δεξιμπάκ. Ωραία. Ποιο δεξιμπάκ θα έπαιρνε, Έλληνα ή ξένο? Πάντως τον Τζανακάκη δεν θα τον έπαιρνε. Σου δίνει λευκή επιταγή. Ω, σοβαρά. Ναι. Εντάξει, όχι τον Ντάνι Άλβες, είναι μεγάλο. Δεξιμπάκ το Βιερίνια θα πήγαινε να έπαιρνε. Εσύ βλέπεις πολύ Σάντος και το θυμάσαι μου. Τον έβγαλε. Στη Σάντος, στη Βόλσμπουργκ έτσι έμπιζε. Τον έβγαλε ο Σάντος και πήρε κύπελλο. Δεξιμπάκ τον είχαν πάνω στη Γερμανία. Ναι, τη Γερμανία όμως, Στέφανε, εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Δεν έχει να κάνει. Άμα το βάλεις εδώ πέρα το δεξιμπάκ τον Βιερίνια. Θα φωνάξουν όλοι οι προπονητές από την κερκίδα. Όχι. Κοίταξε πώς θα πάει το πλάνο σε αυτή τη φάση. Αν είναι ο Ίβετς ακόμα προπονητής, θα λένε το μεγαλείο του προπονητή που είδε τη θέση της νέας καριέρας του Βιερίνη. Εντάξει εσύ. Τρία χρόνια δεξί μπακ παίζει. Θα φέρουν το παράδειγμα που ο Αναστασιάδης είχε γυρίσει τον Κωνσταντίνο Στόπερ. Ναι. Υπάρχει το background. Και το Βρίζα ήθελε Στόπερ να γυρίσει ο Αναστασιάδης. Μα συγγνώμη, ο Βρίζας για μένα ήταν από τους πιο εγκεφαλικούς παίκτες σε μια ανεγκέφαλη ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ μιλάς? Ναι. Εγκεφαλικός παίκτης ο Βρίζας, ναι, σε μια ανεγκέφαλη ομάδα με εγκεφαλικούς ή ανεγκέφαλους οπαδούς? Όχι, δεν μιλάω για οπαδούς, μιλάω για τη συγκεκριμένη ομάδα. Όταν λέει τον εγκέφαλο, μην το πάρουν οι παίοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ναι, δεν φύγω κτλ. Δεν φύγω το σύλλογο. Ναι. Είναι λίγο ακραίο όσο συνέβη. Ανεγκέφαλη ομάδα, εγκεφαλικό σύλλογο. Λοιπόν, εννοώ ρε παιδί μου με την έννοια ότι ήταν παίκτες οι οποίοι είχαν παροπίδες. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιο παίκτη ο οποίο ξεχώρισε για τη τεχνική του κατάρτιση από εκείνη την ομάδα. Ναι. Η οποία απέκλεισε την Arsenal. Και μην μου πει κάποιο το Ζαγοράκι και τα λοιπά, γιατί αν εξαιρέσουμε εκείνη την τρίπλα στο Λιζαραζού που αν την κάνει στις 100 φορές ξανά. Όχι, ρε φίλε, ο Ζαγοράκι ήταν εγκεφαλικός παίκτης, γιατί ήξερε να κάνει κατανομή των δυνάμεων. Ήξερε να κάνει. Πώς θα πέσει, πώς θα μαρκάρει. Αυτό είπα. Αν εξαιρέσεις, λέω και τα λοιπά. Χρειάζεται να είναι επιθετικό. Αν εξαιρέσεις το Ζαγοράκι, λέω και τα λοιπά, ήταν μια ομάδα η οποία έβγαλε μέτρο, έτρεχε γενικότερα όργανο από εκεί πέρα. Το λέω με την έννοια. Ανεγκέφαλες είναι για μένα 9 στις 10 ελληνικές ομάδες για τίποτα απ' όλα. Και οι παίκτες οι οποίοι απαρτίζονται μέσα δεν ξέρουν π.χ. πώς να στέκονται σε μια τακτική θέση. Από αυτή την έννοια το βάζω. Έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου σε πολλά ορθολογικά θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση. 29 του μηνός που ξεκινά σε αυτή την παράσταση, τι ώρα ξεκινάει? 9. Τι ώρα θα τελειώσει, το ξέρεις? Όταν μας πάνε αυτόφορο. Γιατί κανονικά είναι και το άλλο. Και πες μου, Στέφανε, αν έχω άδικο. Πες. Είναι Πέμπτη. Ναι, εξαιρετικά. 30 είναι προπαραμονή. Ναι. Άρα, αν τον κρατήσουν προπαραμονή στο αυτόφορο. Δεν το κάνει, γι' αυτό θα κάνει 29. Περίμενε. Παρασκευή δεν ξέρεις. Θα μπει το 16 και θα μπει το 17. Τι σου λέω εγώ τώρα. Μαζεύω χορηγούς εγώ τώρα. Μέσα έξω πάμε, που θα είμαι δεν ξέρω. Λοιπόν. Θα θυχτούν πολλοί άνθρωποι πάντως. Ορίστε. Θα θυχτούν πολλοί άνθρωποι, αλλά σατυρικά όμως. Κοιτάξτε να σου όχι πω. Όχι χλεβαστικά. Άκουσε με λίγο λοιπόν. Και μπορεί κάποιοι άνθρωπος, θα τους μιμηθώ και δεν θα. Λοιπόν, μπορεί κάποιος άνθρωπος να θυχθεί ακόμα και αν δεν πεις τίποτα. Ναι, ναι. Στη χώρα μας γενικότερα λείπει πάρα πολύ ο αυτοσαρκασμός. Φίλε, αυτά που έχουν γράψει και που έχουν πει για μένα σε site, ράδια κτλ. Εγώ δεν κινήθηκα σε κανέναν. Θα τους γά τα πετρέλαια. Θα τους κάνω ρόμπες. Γενικώς. Να έχεις υπόψη σου. Δεν μίλησα, δεν έκανα κίνηση, μήνυση να πάω να χτυπήσω κανέναν, τίποτα. Αλλά και αυτοί θα κάτσουν προσοχή. Και θα ακούσουν. Θα φτερώσει τώρα. Α, τώρα. Ο Ιάκωβος τώρα. Το δεν ξέρει ο Ιάκωβος, ναι. Ναι. Τα περιουσιακά στοιχεία τα έχει περάσει τη μικρή. Όλα είναι έτοιμα. Συμβουλιογράφη τα πάντα. Ιατροδικαστή σπουδαγμένο. Υποτροφίε όλα τα έχει αφήσει έτοιμα είναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Α σου μπει. Καλημέρα, φίλε. Επόμενο κύριο. Ρεσίγκο Μπούζο. Κοίταξε, έχει κάνει μαύρου κύκλου εκεί πέρα. Έλα ρε που έχει κάνει. Ξέρει τι φταίει. Τον βάλα δίπλα σε εκείνον τον τύπο. Το βλέπω. Το βάλα σε εκείνο τον τύπο, τον παράξενο δίπλα. Κοίταξε μούτρα τώρα. Ο Θωμαΐδης είναι σαν υπερτροφικός μπούλης του Πασόκ. Πώς έγινε έτσι ο Θωμαΐδης? Μπαλτάκος, μούτρα. Τον άλλο. Γκαραζιέρης ο άλλος δίπλα. Σπανέας. Κοίταξε, κέρινο ομοίωμα. Ο άλλος ο Τσαρούγας. Κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άλλος είναι Χρυσικόπουλος. Τι λέει? Χρυσικόπουλος. Ρε φίλε, τον περιστηρωρό. Στην πολυκατοικία. Μήπως πούτε τέστορο, τι είναι αυτός Χρυσικόπουλος? Και ο Μπούζος έχει μια ξυνήλα. Πάμε στο φίλο, ναι. Ε, φίλε. Έλα φίλε, ναι.
Έλα ραπ. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα ραπ. Έλα φίλε, καλημέρα. Πότε ανέβαινε η παράσταση? Πώς? Πότε ανέβαινε η παράσταση? Η παράσταση πότε ανεβαίνει? 29 είπαμε, 29. 29. Πού παίζεις? Για πες μου που παίζεις. Πάντο παίζεις, στο μήλο παίζει. Στο μήλο, στο μικρό παίζεις. Ωραία, θα έχουμε καλό κουσκούσι. Θα έχουμε μάλλον. Κοσμάουλου. Πάτε ακαρόνια με χυμά. Κάνε και εσύ λίγο να σ' ακούσει λίγο κόκκινο. Εκλάπη το γιώτα μπορντό. Χρώματος μπορντό. Δεν μπορώ να πείτε. Και λίγο τον αντιπρόεδρο από τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ποιον αντιπρόεδρο? Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος? Τον πρόεδρο εκείνο που σε λέει για τα εισιτήρια ότι δεν θα πέσει ποτέ κατηγορία. Α, το τέτοιο να λέει. Τον Κουρέα λες? Τον Κουρέα, για κάνε. Για σου αντιαπολιστήρα αυτά που λέει. Ποτέ δεν θα πέσει απ' όλων Καλαμαριάς. Ασού και θέλει να τέτοια κεφάλι σου. Ποτέ δεν θα πέσει απ' όλων. Τρεις κατηγορίες κάτω από αυτό. Είσαι μεγάλο ραπ. Καλό βράδυ, κόσμο. Κόσμο. Τι ωραία σήμερα, η τρικαδόρη είναι όλη, ρε, πολύ πλάκα. Δεν ξέρω τι έγινε τώρα, δεν βγαίνει κανένα Ηρακλειδέας να μας πει για τα φράγκα που έδινε στους οργανωμένους, έτσι όπως είπε ο αυτός, ο διοκτήτης του Ηρακλέους. Μοντέρ, να έχει τηλέφωνο, έχει ένα μοντέρ. Ναι, ναι, έχω πολλά τηλέφωνα, θα κοιτάξω. Παιδιά, ελεύθερες οι γραμμές για κανένα τέταρτο, 90-90-90, 98-80-90, 9-55 και ενώ στο 54-340, πόσο? 54-340, ναι. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τα στοιχηματικά κέρδη στην Ελλάδα. Ε, πολλά είναι. Σιγά τα λεφτά, ένα εκατομμύριο ευρώ. Τι. Ανοιχτές οι γραμμές για ένα τεταρτάκι. Χρυσικόπουλος, τρέο σπορτ, δέτρο σπορτ. Είναι καν αυτό, ρε, πώς το λένε. Λες και είδε φάντασμα 4 χρόνια. Όχι, μωρέ, είναι. Ναι, ναι, τι φάντασμα. Είναι 4 χρονών φάντασμα από τότε. Τι είναι αυτό, και με τον Μπούζο δίπλα το βάλα τον Μπούζο. Είναι άρχοντα, ρε φίλε, δε στονα. Αρχοντικό με τα ακουστικά εκεί πέρα. Έχει σουφρώσει τα φρύδια. Πού έχει αυτό το πανό εδώ πέρα, βγαίνει αυτό στο Μετρόπολη. Εδώ μέσα, από το δωμάτιο. Ο Μποκολόχο τον βγάζει. Ναι. Ναι. Τι τεχνολογίε είναι αυτό ο οίκο Μητρομίτη, ρε Κώστα, να πούμε. Γι' αυτό και εγώ έρθα να με διορίσει, να πούμε. Κι α κάσουν οι οχθροί. Θα σε πάω, ρε. Να με πας, ρε. Θα σε πάω, ρε. Ρε, τι πάλαμε. Κάνα πονηρό στο κύπελο αύριο, ναι, να πέσω, να κάνω γιορτέ. Έχω 3 παιδιά, λέει ο φίλο. 4-2 να του δώσουμε. Να σου ζήσουνε, τι να του δώσουμε. 4-3, τι. Πρέπει κάνα 0-0. Αγελάμε. Έχει τρελαθεί. Και αυτό το κάνω. Άρη Βέρια. 0-0. Στα κόρνερ. 0-0. Τα κόρνερ 0-0. Έπαιξα 15 συν κόρνερ την Βέρια στην Τρίπολη μέσα. Τα έβγαλες. 12 βγήκα, 13. Δεν σ' άκουσα. Καλά, και εσύ του Ραούλ Μπράβο το κινητό, τι το έχει. Γιατί δεν έχει του Ραούλ Μπράβο το κινητό? Δεν βγει να φάσει. Θα κάνει κανένα 2-3 τάκλι στον αέρα εκεί πέρα. Η Τρίπολη με τη Βέρεια. Σιγά τώρα, Τρίπολη με τη Βέρεια, πώ θα τα βγάλει τώρα. Πάμε σε 2 γραμμές ακόμα. Καλημέρα, κύριε. Έχουμε φίλους. Ναι, βέβαια, γιατί να μην έχουμε. Αφού πέφτουν εκεί να τα ρίξουν. Α πέσουν, τι να κάνουμε. Καλημέρα, κύριο. Ναι. Καλημέρα, ξαναπέρω κάτι. Σιγά, τι έπαθε, ναι. Είπατε για το θέμα του Παπαθανασάκη, που βλέπω την τηλεόραση. Α, το βλέπεις κι εσύ, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, το βλέπω. Έχει δίκιο αυτός ο κύριος. Δηλαδή. Που μιλάει στο Θωμαίδη και στο Πάνελ. Τι είπε, ναι. Είπε ότι, όπως είπε, το είπες τώρα εσύ, έτσι είναι η πραγματικότητα, έτσι είναι το ζουμί. Αλλά αυτός ο κύριος, πούμε, θέμα χρόνου, ναι. Είναι το καπνού, έχει φύγει από μακριά από τον Ηράκλειο και βάζει ένα αντικαταστάτου από την Αθήνα. Ο ναι. Οποίος είναι παλιός φίλος του και έχει καμιά εταιρεία λιπάσματα, δεν σε γυαλάσω πάρα πολύ. Λιπάσματα. Ναι. Λιπάσματα, υφάσματα, δεν ξέρω. Όχι υφάσματα. Δεν ξέρω. Υφάσματα, κάτι σε άσματα. Σε άσματα, ναι. Τι εταιρεία δεν γνωρίζω. Και αυτός ο κύριος θα πάει σαν, πούμε, δόκο του Ηράκλειου. Τι θα πάει, λέει. Δόκρα, δηλαδή θα είναι σαν είναι ο Μαϊντανός του Ισπαρέα. Α, Μαϊντανός. Ναι, απλά να πούμε αυτός ο κύριος, νομίζω αν κάνω λάθος μπορεί να με δώσει και εσύ, ότι είναι μέλος του ΑΠΑ Κλίμα Ολυμπιακός. Γιατί να μην είναι. Έτσι. Ως πότε να πούμε, βλέπω εγώ ότι τα πράγματα κοινάνε να πει πάρα πολύ. Καλά στα λέει ο Κυρνίκος, βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα το Ηρακλή και τα οικονομικά του Ηρακλή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, άμα σκεφτεί κάτω λογικά, οι παίκτες του Ηρακλέως έχουν να πληρωθούν από την ημέρα που μπήκε αυτός ο κύριος. Ναι, έχουν καιρό να πληρωθούν οι αλήθειες. Ναι, πολλοί με έχουν, 8-9 μήνες φίλε μου, και τα χρέη του Ηρακλέως είναι ένα δεκάρικο. Και κάνω μια ερώτηση. Για κάνε. Ποιος άνθρωπος δίνει 10 εκατομμύρια
και συν 10-20 εκατομμύρια και αυτός του σωματείου που λέει τη Ηράκλης. Μπορεί να μου απαντήσετε. Κοίταξε να δεις τώρα, άμα θέλει κανένας να πάρει τον Ηράκλη και να, και να ξέρω, κάνει κανένα ξέπλυμα, μόνο έτσι σχέδιο. Πώς, γιατί. Και ξέπλυμα να κάνει, και ξέπλυμα να κάνει δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Η αγορά είναι στο πέλμα. Δεν υπάρχει στάδιο. Ναι, στέγνωσε, αυτό είναι αλήθεια. Δεν κάνει πολλά γενέκτηση. Ποιος επιχειρηματίας να βάλει τα λεπτά στον Ηράκλη. Για πες μου εσύ. Οπότε τι βλέπεις, πάει στα τάταρα ο Ηράκλης. Εγώ. Πώς. Αλφα είναι τύπος. Αυτή είναι αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε. Δεν είναι θέμα τον κόσμο. Αλφα είναι κατηγορία. Δηλαδή, και το μακεδονικό θα παίξει. Καλά το είπα εγώ. Όχι το μακεδονικό. Άλλο αλφα ένα και άλλο εθνική αστεχνική. Μέρα με τη νύχτα είναι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να παίξει με τον Παύλο Μελά και τον. Θα πάει στον Παύλο Μελά, θα πάνε και οι Ηρακλειδείς με τους Παόκς. Ή Παύλος Μελάς Ηρακλειδείς. Ωραία πράγματα. Πάλι θα έχει ενδιαφέρον. Καλά είναι, ναι. Στον Τζάρτσαλι θα πάει εκεί, στον Τζάρτσαλι. Δηλαδή ουσιαστικά να πούμε από ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να κάνει μια επανάσταση. Γιατί επανάσταση να πάει τα χέρια του Ηρακλή. Ο θέμα Ηρακλή δεν υπάρχει θέμα Ηρακλή. Μπορεί πάλι η αρχηγόρη δεν μπορεί να κάνει χώρα. Επανάσταση να κάνει. Επανάσταση με τι, πώς έκανε επανάσταση με τι, με λόγια παχιά. Καθένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να κάνει. Είναι εμπρεγμένη φορά. Γιατί δεν βοηθάει, μωρέ, ο ΠΑΟΚ να δώσει καμιά 7-8 παίκτες εκεί να σωθεί η ομάδα, να πάρει και μερικά λεφτά εκεί πέρα, να βάλει τον Παπαθανασάκη στη σουρωτή εκεί οδηγό. Μα και έτσι από κάτω από εδώ, θα γίνει θέμα χρόνου θα φοράει ή κάτι άλλο θα φοράει. Ναι. Δεν την γλίτανε. Θα φοράει άλλα πράγματα στους καρπούς. Λες. Τα σημικά τα... Κλείσε κακά λόγια λες. Τα σημικά πράγματα. Τα σημικά τώρα. Όχι. Η αλυσίδα σημική τώρα. Ευγέλα. Ευγέλα βέβαια. Τι να πω εγώ τώρα. Πες τώρα εσύ τι. 7 συν να παίξω τον Άρη, ρωτάνε μα. Αν μπορεί να παίξω. Έχουν πέσει κάποια 50 μηνύματα από την να παίξει τον Άρη. Τι να του παίξω, ξέρω εγώ. Παίξω τον 4-2, 4-3, ξέρω εγώ τι να τον παίξω. Παίξε κάτι. Παίξε κάτι extreme. Παίξε, ξέρω εγώ. Βάλε το κόκκινο σκορ. 3-3. βάλε. Εγώ θα παίξω. Την κερκίδα κόκκινα. Θα παίξω ένα 4-2, ένα 4-3. Παίξε, γιατί. Θα παίξω ένα 4-3, θα παίξω 15 συν κόρνερ ένα άλλο δελτίο. Σου πω ότι θα παίξω. Παίξε κάτι. Θα παίξω ένα άλλο δελτίο 7 συν. Θα παίξουμε και κάτι θα πιάσω να κάνω ρεύμα. Γιατί μόνο ο Άρης να παίξουμε δηλαδή. Δεν έχει άλλο να παίξουμε. Άρα στοιχηματάκια. Αυτοί θέλουν τώρα. Πονηρεύονται τώρα. Όχι, πονηρεί τώρα. Πονηρό στο κύπελο 365. Πονηρό στο κύπελο. Ο εκτό. Πώ είπε. 1-0. Ο Γιάννης. Εγώ το Γιάννη θα ακούσω. 1-0. Άσο θα παίξω σίγουρα. Ναι. Ναι. Εντάξει, άσο την τέτοια κερδίσει τον Άσο τώρα. Τι θα. Α. Ούτε το δίνει τον Άσο. Anytime scorer ο Χαροντάκη. Χαρον. Ποιο Χαροντάκη. Ο γιος του, ο παππούς του. Σιγά. Του Χαροντάκη. Και τι έγινε. Πώς τι έγινε. Σιγά. Τι σιγά. Anytime scorer και όλα. Anytime scorer είναι Χαροντάκη. Θα παίξει βασικός ο Χαροντάκης. Γιατί να μην παίξει. Εδώ παίζει βασικός, τον κάνουν αλλαγή. Πρώτη αλλαγή ο Χαροντάκης. Ο Χαροντάκης. Άμα. Σου λέω εγώ πληρώνω. Πληρώνω. Το παιδί να παίξει να πούμε. Μ' αρέσει αυτό το στυλ σου. Η σκέψη σου Χαροντάκη. Δηλαδή πε ότι. Πληρώνω κύριε Χαροντάκη. Πάει το δικό μου το παιδί να πούμε box king ξέρω εγώ. Να παίξει το παιδί μου, αλλά το δικό μου το παιδί θα το πλακώσουν έτσι και πληρώσουν. Ναι. Ο Χαροντάκης μέσα στους 22 κάτι μπορεί να κάνει. Να δώσει καμιά κλωτσιά, κανένα. Γι' αυτό λέω η μπάλα είναι λίγο. Ναι. Είναι λίγο άτιμο σπορ να πούμε. Άτιμο. Ναι. Και μέτριο να είσαι μέσα στους πολλούς μπορεί να κάνει να πούμε. Ναι, κατάλαβες. Κάτι να φέξει και για σένα. Και μλάκα προπονητή να είσαι. Ναι. Που να έχει παίξει μπάλα στην αυλή του σχολείου, πάλι μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξουν οι παίκτες για σένα. Να σωθεί, να κάνει, να ράνει. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να πω, δεν ξέρω. Μαζεύουμε χορηγούς εμείς τώρα για ταυτόφορα. Είχε πει για τις 29 του μηνός. Θα έρθεις, φίλε. Καλά. Για να το τελειώσουμε, να κλείσουμε και την εκπομπή. Ναι, θα έρθει. Γιάννη, ακουγόμαστε κανονικά, έτσι. Όχι. Πού δεν ακουγόμαστε. Δεν γνωρίζουμε. Καλά, κάνω εκπομπή και δεν μου λες τώρα για να μην φύγω. Πού δεν ακουγόμαστε. Πώς. Δεν ακούω. Γιάννη μου, πού δεν ακουγόμαστε. Πουθενά. Κάτσε να δει ο άνθρωπος τα μηχανήματα, ρε φίλε. Στο ίντερνετ δεν μας ακούνε. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Τι κατάρα είναι αυτή. Ενεσού καβαλάμε. Σίμκα Κράισλερ καβαλάμε. Σίμκα Κράισλερ. Λάντα Σαμάρα. Λάντα Σαμάρα καβαλάμε. Λάντα Νίβα. Δεν σ' ακούω εδώ, δεν σ' ακούω εκεί, δεν σ' ακούω εκεί. 128. Πού να πας στην Εθνική. Ζάσταβα 101.
Πού να φύγει, ρε, στην κατάρα. Αμάρε. Εδώ είναι ένα ίντερνετ μα σώζει, ρε. Το ίντερνετ έφαγε. Το ίντερνετ. Το ίντερνετ. Αμάμβρε. Κολο ίντερνετ. Τι θα γίνει με αυτό. Ο άλλο βγάζει τον Μπούζο εκεί πέρα, κάθεται σαν το βρικόλακα ο Μπούζο. Και εμεί δεν έχουμε ίντερνετ να πούμε. Κι όμω αυτό ο Μπαλτάκο σαν τον Ερντογάν, ρε φίλε. Λοιπόν, κλείστε να, άμα δεν έχει ίντερνετ, δεν μα ακούν στου νομού, πάρε δρόμο. Έχει πρόβλημα. Να, μας παίρνουν τηλέφωνο από παντού. Κλείσε ρε, πάμε να φύγουμε. Φτά. Έλα ρε, κάτσε ρε. Άσε με καημένε τώρα. Δεν έχει ίντερνετ, δεν έχει μηνύματα. Δεν έχει, δεν μας ακούει στην Κοζάνη. Άντε, πάμε. Τι? Δρόμο. Φτάνει. 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 Δεν έχει ίντερνετ, φτάνει. Πάει. Γεια.